μετά από μια υπέροχη ε, και λίγο άρρωστη εορταστική περίοδο. Ε, συνεχίζουμε όμως ακάθεκτη. Ακάθεκτη συνεχίζει <coughs> και η ΣΕΡΙΑ. Ε, έχουμε διατητικές ε, φωνές για τη διατησία. Διατητικές Πιθαν... φωνές για τη διατησία. Διατητικές mm. φωνές για τη διατησία. Ισχύει. Ε, πιθανές τιμωρίες διατητών, Μεταγροφο... Μεταγραφολογία. Ε, Juventus και Ίντερ να συνεχίζουν να κερδίζουν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Έναν καλό χαμό θα έλεγα εγώ για τις θέσεις της ευρωπης mm -hmm. με τελευταία την Ρώμα και την Αταλάντα να μένουν στο 1-1 στο Ολύμπικο έχουμε μία Νάπολη σε αναβρασμό Έχουμε παιχνίδια κυπέλου. Εδώ με ενημερώνει το κοντρόλ ότι τσακώθηκε λέει ο, ο, ο σημαίνει με, τον, τον ατζέντη του Κουβαρατσχέλια. Ναι, ναι, θα τα πούμε όλα. Είναι το καλό του Είναι, Είναι το... ο Στέλιο Καρακάση. Είναι και ο Δημήτρη Χρυσικό. <κυρίζει> Λουίζι απέναντί μα. Και με τι ξεκινάμε. Με ξεκινάμε. Δεν ξέρω, ρε φίλε, είναι πολλά τώρα. Η μεταγραφολογία εδώ, διαδιαιτησία στην να, να πούμε πεις για εσύ... μεταγραφέ <laughs> λίγο στο τέλο. Εγώ δεν λέω για <laughs> δεν μιλάω ποτέ <laughs> για τη διαδετησία. Ωραία, λοιπόν. Ποτέ. Οπότε ξεκινάμε με. με... Αλλά <laughs> ξέρει. <laughs> ξεκινάμε με αυτού που κερδίζουν μετά το 90. Ωραία. Ναι. <laughs> ναι. Το 90. Λοιπόν. Ιντερ Βερόνα 2-1. Μια ίντερ η οποία εντάξει, τον τελευταίο καιρό έχει κάνει και καμιά γκέλα. Έτσι για να... για να, αλλάζει λίγο οι συνθήκε. Και παραλίγο να κάνει παραλίγο να κάνει μία ακόμα με τη Βερόνα. Πολύ ωραίο το πρώτο Ναι. Με το καλημέρα του 24. Πάρα πολύ ωραία. Εκεί η συνεργασία του Ράμι, Χταριάν, Λαουτάρο. Ναι. ναι. Δεν, χρειάστηκε ούτε δεύτερη επαφή για το, για το τελείωμα. Πολύ σβηστό παιχνίδι. Ρε παιδί μου, είναι ένα μάτσο που έγινε κακό χαμό. Ε, αλλά... δηλαδή, είχαμε φάει λίγο στι γιορτέ, ήμασταν και λίγο άρρωστοι. Ναι. Και λε ότι πρέπει. Εκεί COVID, flu, αυτά. Όλα. Δεν, mm -hmm. δεν πολύ καλά είναι από αυτά τα μάτια τη που ε, έχουμε δει αρκετά φέτο που λε: ε, Θα μα πάρει ο ύπνο, φέρει το μαξιλάρι. Ναι. Και στα τελευταία 5 με 8, 10 λεπτά γίνεται πανικό. Ναι. Πανικό. Ούτε, ούτε καν στα, τελε, στα τυπικά τελευταία 10 λεπτά. Έτσι, δηλαδή είναι. Ναι. Δίνει τι καθυστερήσει και λε: Ωραία, τώρα πάμε για το χαμό. Πάμε, ναι. <laughs> <laughs> τώρα θα γίνει το καλό. Μπήκε πολύ νωρί το πρωτογκολ με το Λαουτάρο στο 2013. Ναι. Ισοφάρισε ο Ανρί το Κατά λάθο, ναι ή όχι. Νομίζω όχι κατά λάθο, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, δεν είναι ότι. Το ήθελε να το βάλει με το γόνατο. Βάζει το κορμί του για να στείλει την μπάλα προ το τέρμα. Ναι. ναι. το πέναντι δεν έβαλε όμω. Δεν πειράζει. όχι, πειράζει, αλλά. Ναι, τέλο πάντων. Λοιπόν. Ο Ανρί Σοφάρη το 1974 η Ιντερ είχε ευκαιρίε να πάρει το παιχνίδι. Είχε ευκαιρίε και μέσα στην ευκαιρία του γκολ. Δηλαδή το σου του μπαστόνι θα ήταν μέσα τα γκολ τη χρονιά. Είναι το στη συνέχεια παίρνει το γκολ. ναι. Δηλαδή είναι τρομερό σου, α πούμε. Εκεί υπάρχουν και φωνέ για τη διαιτησία. <laughs> μετά, ε, μετά το σου του Μετά το σου και πάλι για τον Μπαστόνη. Και πάλι για τον Μπαστόνη που yeah. την ώρα που βγαίνουν έξω από την περιοχή πηγαίνει και ρίχνει μια αγωνιά λίγο με τον νόμο εκτό φάση. Ε, στον Τούντα, νομίζω ήταν. Ναι, yeah. στον Τούντα ήταν. Mm -hmm. Το οποίο είναι μπροστά στα μάτια του Φάμπρη. <laughs> Ο το <laughs> Αδέκα <laughs> του διαιτητή Φάμπρη. Βεβαίω, βεβαίω. να πω και βασικά. Με αυτό το όνομα μόνο Αδέκα του μπορεί να είσαι και μόνο πρωταγωνιστή. Βασικά είναι κόκκινη κάρτα αν το δεις. Δηλαδή είναι εντελώ εκτός φάσης και επιτίθεσε σε έναν φουκαρά ντούντα, θα έλεγα εγώ. Σε έναν φουκαρά ντούντα. Ε, δεν το έδωσε ο διαιτητή. Εσύ, ποια είναι η άποψή σου. Η άποψή μου είναι η εξή. Ναι. Όταν μπαίνει αυτό το γκολ και γίνεται αυτό. Ναι. Που ανεβαίνει ο Φρατέζη εκεί στι εξέδρε. Ο Μπαρέλα, ο Λαουτάρο. Και χαμπός, μένει με το Σόβρακο. ναι. Είναι λίγο δύσκολο νομίζω. Να, να... πα στο βαρ και να πει έχει ε, γίνει βάολη στην αρχή τη βάση, α πούμε. Νομίζω. Ναι. Δηλαδή, μέχρι να Το βαρ το το έχει δικαιοσύνη μέχρι ένα σημείο. Μέχρι να κατέβει το Σόβρακο. Ναι, το νομίζω, νομίζω, ναι. Εκεί, νομίζω ότι έχουμε περάσει στο δεύτερο στάδιο. Έχουν mm -hmm. βγει τα ποτά. Δεν Ναι, εδώ πέρα ναι. Θα μπορούσε να δώσει και ένα απέναντι στον Αρναούτοβιτ. Ναι, βεβαίω. Ο οποίο Αρναούτοβιτ δεν ήταν και στην καλύτερη μέρα. Δηλαδή είναι ένα από του πολλού που έχασε μια ευκαιρία πάνω στο τέρμα. Ναι. Αυτό νομίζω ότι είχε το πιο δύσκολο τελείωμα. Δηλαδή δεν ήταν πολύ εύκολο να βάλει την κεφαλιά να τη στείλει μέσα, παρότι ήταν δίπλα στο τέρμα. Ναι. Έτσι, γιατί... Το <laughs> λε: με... Κομψάμω! Ότι δεν ήταν καλό ο Αρναούτοβιτ. Ναι, mm -hmm. ναι δεν, ήτανε πολύ καλός, δεν ήταν πολύ καλό. Α, και δεν, δεν είναι μόνο αυτά έτσι. Είχαμε κι άλλο. <laughs> 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 ναι, βέβαια. Στο 180 κερδίζει πέναλτι. Κατά τα Η Βερόνα. <laughs> ναι. Ένα πέναλτι το οποίο είναι και δεν είναι γιατί κάνει ένα τάπι ο αμυντικό ο Νταρμιάνι, ναι. Mm -hmm. Έτσι, στον. Ε, σε ποιον το κάνει, ρε, φίλε στο μανιάνι. Και αφού πατάει ο μανιάνι καλά, με τα δύο πόδια, αποφασίζει: Α, με χτύπησε και πέφτει. Okay. Το δίνει ο αδέκατο mm -hmm. Φάμπρι. Mm -hmm. Και το εκτελεί ο μεγάλο ήρωα, ο Ανδρή. Ναι. Mm -hmm. Ο οποίο το στέλνει στο δοκάρι. Στο 100. Ναι. Mm -hmm. Και χάνει την ευκαιρία η Βερόνα να πάρει ένα μεγάλο χ και να βάλει ακόμη λίγο πιο φωτιά. Στον πρωτάθλημα. Ναι, στην κορυφή. Μας το, το, υπό, το υπόλοιπο μια χαρά καίγεται. Ναι, να ναι βεβαίω. Βεβαίως. Η Ρώμη κυρίω. Καβαλάει λίγο την τύχη τη η Ιντερ. Τελευταία. Ναι. Mm. Αλλά είναι απαραίτητο για μια ομάδα. Ừ, <laughs> Κάποια στιγμή mm -hmm. θα έκανε μια μήνυ κοιλιά. Ε, που να σου πω την αλήθεια, δεν νομίζω ότι παίζει άσχημα. Νομίζω ότι απλά ο Ιντσάκη θα χειρίζεται λίγο περισσότερο τα παιχνίδια. Okay. Δηλαδή το πάει λίγο πιο σβηστά. Ότι εντάξει, δεν μπορούμε να πάμε στο ίδιο τέμπο όλη τη σεζόν. <laughs> Πρέπει κάπου να σβήσουμε. Έχει ένα κίνδυνο αυτό γιατί η Juventus δεν χρειάζεται να σβήσει πουθενά. Επειδή έχει μόνο την Ιταλία. Mm -hmm. Και ακολουθεί. Θα το, το πούμε και παρακάτω. Έχει μια υπεροψία, ίντερ, ότι θα τα κερδίσουμε μετά. Υπεροψία, αλλιώς. όχι, δεν νομίζω ότι όχι, έχει. Έτσι. Και νομίζω ότι δεν την έχει και ο Ιντσάγκη. Γι' αυτό πιστεύω. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι κάθονται και παίζουν. Πιστεύω ότι απλά διαχειρίζεται αυτή τη στιγμή. Ότι κατεβάζει λίγο του ρυθμού. Γιατί αν είδε πάλι. Παίζουν οι ίδιοι. Ναι. Λίγο. Βέβαια, εντάξει, αυτό είναι και ένα. αν. Έτσι, μια, μια σημείωση, δεν θέλω να πω ένα λάθο στην τσάγκη. Μια μικρή σημείωση, α πούμε. Ότι για παράδειγμα, ο, ο Φρατέζη που σκόραρε βέβαια τον κόλ τη νίκη, δεν έχει μπει, Ξέρεις, να, να ανοίξει το rotation τουλάχιστον σε μια πολύ δυνατή τετράδα, συν τον ασλάνι. Οπότε η Ιντερ να έχει συνέχεια τον διορισμό. ενώ ο Φρατέζη mm. είναι για αυτό το επίπεδο. Ναι. Okay, να πούμε ότι ανάμεσα στον κόλ του Φρατέζη και στο χαμένο πέραν τη Βερόνα, mm. έχει κατέβει ο μοντυπό <laughs> για ένα κόρνερ και βγαίνει με καινή αιστεία ο μπαρέλα. Να. Και αντί να πλασάρει. Στην καινή αιστεία και να τελειώσει το παιχνίδι, βλέπει δίπλα του τον Αλέξη Σάντσε. <laughs> και λέει, Ρε φίλε, πόσο τον λυπάμαι αυτόν τον άνθρωπο τελευταία να του δώσω να το βάλει αυτό. Και το χάνουν με ανοιχτή αιστεία. <laughs> Σκέψουν μετά να έμπαινε το πέναλτι. Κοίταξε, μία αντι αντι αντιπαρέλα κίνηση. Δηλαδή, ο άνθρωπο που ζητάει πάσα κάθε. Φαντάζει. Φαντάσου που πο βλέπει ναι. τον καημένο Σάντζες τον, uh, και λέει, Τον λυπάμαι. Δώσε του να το βάλει. Οπότε έχει να βάλει γκολ ο Σάντζε. <laughs> Κατάλαβε. Λοιπόν, οπότε η Ιντερ κράτησε. Το οποίο δεν θα μετρούσε βέβαια γιατί μετά το γύρισε πίσω για το πέναλτι. Πλάκα-πλάκα. Κατάλαβε. Το δεν του προλαβαίνει αυτό το δεκάλεπτο γενικά. <laughs> Εντάξει, το, το σημαντικό είναι ότι η Ιντερ κέρδισε μετά το 90. Όπω μετά το 90 κέρδισε και η Γιουβέντους τη Αλενιτάνα σε ένα παιχνίδι το οποίο έμοιαζε τελείω διαφορετικό. Δηλαδή η Ιντερ πήγε να την πατήσει να γίνει μια-δυο φάσεις α πούμε, τη Βερόνα και πήγε να την πατήσει. Η Juventus φαινόταν να την πάει να χάσει. Ναι. Έτσι. Έχανε στο ημίχρονο με ένα-0 από τον κόλ του Ματζόρε, ο οποίο πρέπει να επηρεάσει με διάφορου τρόπου το παιχνίδι. Στο πρώτο ημίχρονο έπρεπε να σκοράρει. Πολύ ωραίο γκολ. Πολύ ωραία κίνηση και πλασέ με το αριστερό. Φτιαριά, ωραία. Πολύ ωραία. Και αυτό ήταν το πρώτο ημίχρονο μετά τον Σεπτέμβριο του 2023. Ναι. Και το μάτσα απέναντι σε όλο που η Γιουβέντου χάνει στο πρώτο μήχρονο. Okay. Προφανώ από ψάρι, ναι, τελευταία ομάδα. Θέλω να πω title race, έτσι. Ναι. Δηλαδή, όταν κερδίζει όλα τα πρώτα ημίχρονα, ή δεν χάνει, εντάξει, γιατί mm -hmm. κάποια ήταν και ισοπαλία. Όντω πιστεύω ότι θα στράβωνε το παιχνίδι αν ο Ματζόρε δεν έπαιρνε κόκκινη κάρτα. Πολύ αυστηρή η δεύτερη. Ναι. Ε, Τουλάχιστον ναι, αυστηρή. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, ίσα ίσα, ίσα δηλαδή, είναι φάουλ. Ναι. Ε, δηλαδή, Κάποιο ήθελε να διατηρηθεί το. <laughs> Ξέχει, η μάχη για, για τον τίτλο ναι. να δώσουν ευκαιρία στη Γιουβέν. Μια Γιουβέν φωνάζει για την διθεσία πάντω. Ε, το παιχνίδι το άλλαξε ο Ήλιγκ κατά mm. βάση με την είσοδό του. Που γενικά είναι μια ψηλοσημαντική μετοχή νομίζω για, τη, για το Juventus. Δηλαδή έτσι όπω παίζει ο Αλέγκρι. Πόσο είναι, 20. Ναι. Και. Και νομίζω ότι είναι πολύ καλό στην αριστερή πλευρά. Θα ήθελα να τον δω με ένα προπονητή που δεν παίζει με τριάδα στην άμυνα. Δηλαδή, Δεν μπορώ να καταλάβω ο Ήλιγκ ακριβώ, αν θα ναι. παίξει back, αν θα παίξει πιο μπροστά. Αυτό που έκανε παλιά και με τον Κιέζα. Ο Κέζα είναι ξεκάθαρο. Είναι πολύ πιο ξεκάθαρο στο μυαλό μου, α ναι. πούμε, μπροστά έτσι. Αλλά ναι, ο Ιλινγκ άλλαξε το παιχνίδι, σκόραρε στο 65 με μεγάλη ασίστ του Λάχοβιτ. Η ασίστ κατά λάθο, η λεγόμενη. Ναι, ναι, η λεγόμενη τσαρουχιά, έτσι, γιατί είχε ξεκάθαρο στόχο να σκοράρει ο ίδιο. Εντάξει, τώρα δεν μπορώ να κατηγορήσω ακριβώ τον ότι παρακλείστηκε πίσω γιατί έπαιζε με 10 παίκτε, αλλά ήταν σαν να περίμενα το φάει ναι. στην πραγματικότητα, έτσι. Ε, το, το δεύτερο γκολ ήρθε από το Βλάχοβιτ, Πάλι κεφαλιά. Πάλι, πάλι κεφαλιά. Στι καθυστερησει Γι' mm -hmm. αυτό το. Το με... έχει η UVA αυτό που έχει ρε παιδί μου. Γι' αυτό φαίνεται ότι είναι δύο ομάδε. Η Γιούβε που... το έχει ακόμα περισσότερο. Θα τραβήξουν, φάτος. ναι, θα τραβήξουν μέχρι το τέλο. Δηλαδή, αυτό είναι η νοοτροπία του Never Say Die, το πνεύμα ότι δεν θα χάσουμε. Θα κερδίσουμε, ρε παιδί μου, ό,τι και να γίνει. Θα μου πει. Κοίταξε, ε, ε... Κοιτάξει, αυτό η Γιουβέντο το, έχει slogan. Ε, σλόγγαν. Ναι, η Γιούβε λένε είναι τυχερή, έπαιζε με 10 παίκτε στη Σαλερνιτάνα, αλλά και πάλι και οι δύο ομάδε συνεχίζουν να σκοράρουν στι καθυστερήσει μέχρι το τέλο. Ε, και στην πραγματικότητα αυτό αυτού... δεν το θυμάται κανεί. δηλαδή, αντίστοιχα που βλέπω σε... στι ομάδε τη Ρώμη, πούμε, ότι είναι πιο πίσω στη βαθμολογία γιατί έχουν κάνει γκέλε με μικρότερε ομάδε. Αυτέ τι γκέλε απο... απέφυγαν ναι. οι Γιουβέντου Κίντερ. Ακόμα και στο 90. Mm -hmm. Κανείς Κανεί δηλαδή δεν θα θυμάται, ρε παιδί μου, ότι πω, πόσο δύσκολα κερδίσαμε τη, Juventus, τη Σαρεντάνα, συγγνώμη, ή ε, τη Μότσα, ή ξέρει με τα κουλτού, και όλα αυτά. Το θέμα είναι ότι η Γιουβέντου είναι δεύτερη. Είναι δεύτερη και πιστεύω σε... είναι μεταβατική σεζόν. Τι εννοώ ότι οι γιου, παίκτες Γιουβέντους που έχει, σε, που έχει δανεικούς, που έχει στείλει σε δανει, δανεισμό. Δανεικού, ναι. Ροβέλα. Ροβέλα. Mm -hmm. ε, σουλε Μπαρενετσέα. Mm -hmm. Κάιο Ζόρς και η οι τρεις φεροζινώνε. Ορανόκια. <laughs> Καλά ναι. Ορανόκια δεν νομίζω να γίνει. Όχι. <laughs> Κόνι Τεβίδερ στη Τζένοα. Επίση, και πέστε στην και Έμπολη, και δεν νομίζω να γίνει. Φακού τον Κοζάλε και αυτό στην Έμπολη. Mm -hmm. Απλά. Βασικά, ο, Σουλέ... Έχει, ο Σουλέ και ο Μπαρενετσέα είναι με τη Και ο Ροβέλα ενδεχομένω. Ναι, και ο Ροβέλα. Τι, ναι, ναι. Νομίζω ότι η Juventus έχει τρει σκόρε γεννημένου από το 2003 και έπειτα φέτο. Κοίτα, θα το η πούμε. Μόνο, μόνο, η Μπάρτσα έχει περισσότερου το τον Ροβέλα. Θα, θα το πούμε και παρακάτω. καταρχά δεν τα πάει καλά με τα στόπερ. Ναι. <laughs> δηλαδή, <laughs> ο Ράντο Ντραγκούσιν που ακούγεται να πουλιέται, δικό σα ήταν. Θα μπορούσε να παίζει στη Ιουβέντου θα πω εγώ. Όχι απλά να τον πουλήσετε εσεί. Φίλε, όταν <laughs> υπάρχει ένα σουργκάνι ναι, το, το, ναι, αιώνιο ναι, ταλέντο, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο, έχεις δεν, δίκιο. Δεν Ο Κώστας Μενδρινός της, euh, της Ιταλίας έτσι. <laughs> Λοιπόν Δεν νομίζω το πάει πολύ καλά η Juventus Αυτό Δηλαδή ειδικά με τα stopper και με τους μικρούς δηλαδή, Και το σου λέει, δεν ξέρω αν τον βλέπουν ακριβώς, Δηλαδή ενώ είναι στη λιγκα <laughs> Το ίδιο συνέβη κάποτε και με τον Κουλουσεύσκι Νομίζω ότι τους δίνουν ναι, Σε φάση ότι οκ okay, Και άμα δεν, <laughs> τους πουλήσουμε θα <laughs> <να> τα χωριστούμε <laughs> Δεν θα τους χρειαστούμε ναι. Πάντως ναι. Βλάχοβιτς τα τελευταία τρία μάτς έχει δύο γκολ και μία assist. Να ναι, Λίγο. Και τα δύο γκολ νικητήρια έτσι. Το ένα στο 80 με τη Φροζινόνε και αυτό με τη Σαλενιτάνα στι καθυστερήσει. Αυτοί οι δύο νομίζω ότι είναι μια κατηγορία μόνη του αυτή τη στιγμή. Mm -hmm. Έχουμε, έχω, έχει ένα ενδιαφέρον. Δεν θα το πω στατιστικό. Ξέρει, είναι από αυτά τα. Πώ βρίσκουν οι Άγγλοι και λένε ρε παιδί μου, ξέρει ότι έγινε αυτό, εκείνο και το άλλο θα πάρουμε το παγκόσμιο κύπελο. Mm -hmm. Λοιπόν, αλλά λίγο πιο συγκεκριμένο α πούμε που λέει ότι τι τελευταίε 9 φορέ. Που η Ιουβέντου είχε τουλάχιστον 43 βαθμού μετά τους, τα πρώτα 18 παιχνίδια, τον πρώτο γύρο, έπαιρνε το πρωτάθλημα. Ναι, αυτό μου θυμίζει λίγο την ταινία του Αρονόσκη το πει. <laughs> που έβριξε ο καθένα, ξέρει, κάτι <laughs> στο, σε <laughs> μαθηματικά. Έχει, έχει 46 σε 19. Οκ. Mm -hmm. okay. Οπότε είναι εκεί. Η πρωταθλήτρα χειμώνα είναι Ιντερ. Ναι. <laughs> Οπότε ξέρει, <laughs> ναι. Γι' αυτό σου λέω: Το άφησα. Είναι, είναι το γνωστό. <laughs> της Αγ... Είναι τη Αγγλία αυτό. Mm -hmm. Είναι το ό,τι βρήκαμε, το πήραμε. Mm -hmm. Εντάξει. Λοιπόν, το αφήνω να υπάρχει και, και κοίταξε να δει. Όταν στο πουλάνε έτσι, αυτό το στατιστικό, με φωτογραφία του Αλέγκρι. Να φωνάζει. Κάπω. Ναι, ναι, ναι. Έτσι δεν είναι. Να το μια βαρύτητα παραπάνω, θα έλεγα. Λοιπόν, και εκεί έζα πάλι τραυματίε, έτσι. Αυτή δίνει σε μια μάχη μόνο του, ακολουθεί η Μίλαν, νομίζω ξεκάθαρη τρίτη. Ναι. Επειδή είπε ότι οι υπόλοιπε θέσει έχουν ένα χαμό. Νομίζω ότι η Μίλαν είναι στο tier 2, δηλαδή είναι μόνη τη, ρε παιδί μου, κάπου. okay. Κάνει τη δική τη διαχείριση, κέρδισε με ε, 3-0 πολύ εύκολα στο μάτι τη Μπύρα στην Έμπολη τρίτη συνεχόμενη νίκη. Έτσι. Ε, full force από τη μέση και μπροστά. Και Αντλή βασικός. βασικό. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Νομίζω. Είμαι λίγο ένοχο με τον Αντλή. Δηλαδή, όποτε τον βλέπω, μου αρέσει. Ναι. Γενικά έπαιξε καλά η Μίλαν. Mm. Θα μου πει απέναντι σε έναν αντίπαλο που δεν. εντάξει. Αλλά έχουμε δει και χειρότερη εικόνα. Σαν να ήταν και ενα ένα-δύο. Δηλαδή, θέλω να πω, ρε παιδί μου, η, Μίλαν μπήκε με την Έμπολη. Μια ομάδα περίπου στο επίπεδο τη Σαλερντάνα. Το καθάρισε πολύ εύκολα. Ε, πολύ ωραία, του ο Λεάου. Δηλαδή το goal του Love to στην πραγματικότητα του Λεάου είναι. Η δημιουργία γενικά είχε χάσει και μια ευκαιρία. Ωραίο πλασέ όμω, ρε φιλε. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο του Love to Six. Απλώ νομίζω ότι ο Λεάου ήταν αυτό που τελείωσε με έναν τρόπο το παιχνίδι, α πούμε. Δηλαδή δεν κρατιότανε. Κέρδισε και το πέναλτι στο 31 η Μίλαν. Εντάξει, εκεί δεν ξέρω τι κάνει ο Μάλεχα ακριβώ. Δηλαδή είναι μπλοκ στο βόλαιο. Δεν νομίζω ότι είναι για το ποδόσφαιρο. Ο Ζηρό φοβερή εκτέλεση. Ναι. Ψηλά δοκάρι και μέσα. Ε, ναι, ναι γκολ πάλι. Πολύ ωραία. Και ε, μετά είναι η χαρά του τέλειου καρακάση. Δηλαδή είναι το κερδίζουμε 2-0. Ναι. Να βάλουμε του μικρού. Ναι. Να βάλουμε τα που λένε. Δεν είμαι αυτό που θα αποθεώσει τον πιόλι για το γεγονό ότι στηρίζεται και δίνει ευκαιρίε σε παίκτε από πριμαβέρα. Πολύ σωστά. Μπράβο του βέβαια. Πολύ σωστά. Μπράβο του, αλλά το κάνει από ανάγκη. Έτσι. δηλαδή δεν έχουμε πλύτες, πλύτες. Ξανά με Τεό Ερναντέζ στο κέντρο τη άμυνα, eh, man of the match για μένα. Mm -hmm. σμίσ, μην είναι ο Δηλαδή, είναι αυτό το υβριδικό, υβριδική θέση stopper που κάνει κούρσε. Ναι. Mm -hmm. Που πάντα μένει ή ένα χαφ ή ένα μένει κάποιο πίσω, πάντα όταν αρχίζει. την την ότι Το πιο πιθανό είναι ότι του πρώτου δύο θα του περάσει. Okay. Οπότε έχουμε χρόνο να καλύψουμε. Mm -hmm. e, και σύμφωνα με τον Πιόλη, ήταν ιδέα του ίδιου, του ίδιου του ΤΕΟ. Okay. Δηλαδή με έπιασε, λέει, μετά από μια προπόνηση και μου είπε, Μίστερ, μπορώ να παίξω και εκεί καλά. Δεν νομίζω. Σε φάση <laughs> Ξύπνα, κύριε Στέφανε. Okay. Ξύπνα, okay. δεν έχουμε ποδοσφαίριστε. Okay. Αυτό είπε πιο όλη, ρε, όχι, δηλαδή. όχι, όχι, το πιστεύω ότι του το είπε, του το το πιο όλη, ο τεό, και το πιστεύω και ότι ο Θεό το είπε, όντω, δεν νομίζω ότι ισχύει. <laughs> <laughs> αυτό που πιστεύει για τον εαυτό του. Οκ. Okay. <laughs> Εντάξει. Λοιπόν. Δεν είναι ο Μαλτίνη, συγγνώμη. Όχι. Έχ, έχουν ακουστεί τώρα διάφοροι γραφικότητε ότι ε, πρέπει να συνεχίσει το πέρα Ναι. Ε, δεν ε, νομίζω, όχι. Δεν νομίζω. Στα σοβαρά, δηλαδή... λέει, τα χαρίσματά του είναι Είναι ξεκάθαρα για μπακ. Για ναι. Έτσι, δηλαδή είναι, <laughs> είναι πόλο δημιουργία, α πούμε. Μαζί αφήστε, με τον ναι, Δεν νομίζω ότι έχει νόημα. Και δεν έχει και την αμυντική ασφάλεια. Μωρέ, <laughs> ναι. Ο... Ναι. Αυτά τώρα είναι πειράματα που έκανε κάποτε, α πούμε, ο Τενχάξ, τον Άγιαξ με τον Ντεγιόγκ στην Eredivisie που άγιαξε 70 επίπεδα πάνω από του αντιπάλου. Και έπαιρνε την μπάλα ο Ντεγιόν και έκανε τον Μπέκερμπαουρ. Δηλαδή ανέβαινε μέχρι την άλλη περιοχή. Ναι, και αν δει παιδί μου πώ διώχνει, πώ απομακρύνει την μπάλα ο Τεόρναντε, δεν θυμίζει καθόλου στο πράγμα. Ναι, εντάξει. Δεν, υπάρχει περίπτωση. Ο αδερφό του. Ναι. έχει, αυτός, έχει ναι. δουλευτεί λίγο περισσότερο. Ναι. Ο στόπερ. Και πάλι ένα ενδιάμεσο το θεωρώ. Ένα στόπερ αριστερό μπάκα, αλλά είναι προ τα εκει Περισσότερο, mm -hmm. mm -hmm. περισσότερο αμυντικό. Οπότε γκολτσάκα ωραία βέβαια, εκεί λίγο το παραέμπλεξε η Μίλαν. Δηλαδή, παράραξε θεωρώ. Έχασαν κάποιε ευκαιρίε ο Καμπούτο με τον Καμπιάκι μπορούσαν να το χνεφάει. Είναι φάσει που νομίζω ότι αν δεν ήταν στο τέρμα με που ξέρει, ξαφνικά σου έχει κλείσει όλο το τέρμα και νομίζω ότι δεν υπάρχει χώρο να πλασάρει, ίσω να είχε μειώσει λίγο η έμπολη. Το 3-0 βγαίνει ο Πούλησικ, ο οποίο έχει κλέψει την μπάλα, ο οποίο θεωρεί είναι λίγο υποτιμημένο ω προσφορά φέτο. Δηλαδή, δεν είναι άσχημο το Εντάξει, δεν έχει κάνει κάποιο. Είναι σταθερό, ρε μεγάλο... παιδί μου. Και πάλι βγαίνει στην αντεπίθεση, είναι 0-2. Και αντί να πει, ωραία, θα το κάνω εγώ, τη δίνει στον τραωρέ. Νομίζω ότι Να δίνει... πλασάρει. Ναι. Δεν θα του λέει για τίποτα τραωρέ. Στο 0-2 εκεί. ναι, ναι, εντάξει. Αλλά μπράβο του. Όχι, έκανε το, το προφανέ, το καλό προφανέ, α πούμε. Ναι, όντω, ε, νομίζω ότι σε προσφορά και δείκτε δηλαδή. Το δείχνει, είναι πιο πάνω από το Μεσία και από το Σαλαμάκη που είχε πέρσι <laughs> Μίλαν. Ε, Δεύτερο γκολ του Τραωρέ. Μ' άρεσε πάρα πολύ στον γκολ του Τραωρέ που πήγαν. Αρχίζουν να πανηγυρίζουν όλα τα πιτσιρίκια, δηλαδή όσα είχατε στον πάγκο εκεί, ο Σίμιτ και αυτά. Έπαιζε και ο Χιμένεθ. Από τη Ρεάλ ο, ο Δανικό. Το οποίο θα αγοράσουν, λέει. Το, το Χιμένεθ. Χιμενεθ. Ο οποίο ήταν πάρα πολύ καλό από τα λίγα που έχω δει. Ναι. Ε, ο ίδιο ο Ερναντέ τον αποκάλεσε πικολοτέο. Έχω να σου πω. Ναι, αλίμονο. Καλά, αλίμονο, αλίμονο. Ναι, αλλά είναι καλά. πολύ ωραίο, παιδί, να βλέπει για να Εδώ, εδώ, βλέπετε, εδώ βλέπετε το στον Τέο Ερναντέ. Δεν θα δείτε τον. <laughs> Εγώ δεν βλέπω κανέναν Μαλτίνι. <laughs> λοιπόν. Να σου πω. Μπήκαν όλα τα πιτσυρικά. Μπήκε και ο Τερατσάνο, αν δεν κάνω λάθο. Έτσι δεν είναι. Κάποια στιγμή πέρασε και αριστερό μπακ. 20 ετών. Ναι. Το καλό μου Δεν Τσάνο, έχει σχέση και, από ναι. ό,τι με ενημέρωσε ο φίλο του podcast Μινά Βέργη, δεν έχει σχέση με τον με... το τερματοφύλακα. Όχι. Ναι. Και παλιά παίζανε ένα τερματοφύλακα το 82-86, ένα τερατσιάνο τερματοφύλακα στη Μίλαν. Κανεί δεν έχει σχέση με τον με τερματοφύλακα. Ε, ωραία. ο οποίο τερατσιάνο ε, σε 18 συμμετοχέ φέτο με τη Βερόνα, ανάλογα με το τι παίζει ο Μπαρόνι 4-2-3-1 ή 3-5-2. Uh -huh. Ε, τους τελευταίους δύο μήνες προτιμά το πρώτο. Έχει παίξει 8 φορές δεξιά στο κέντρο, 3-5-2. Πέντε okay. φορέ αριστερό back. Δύο φορέ αριστερά στο κέντρο. Δύο φορέ stopper και μία φορά δεξί back. παιδί για όλε δουλειέ. Και λέω, Πιόλη, αυτόν, <laughs> <θέλω, laughs> ναι, 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 ναι. αυτόν θέλω. Ο, είναι μια καλή κίνηση. Μ' αρέσουν τα πιτσίρικια. Όλοι μαζί βανηγύρισαν τον Πολ Με το λέω. <laughs> 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 δηλαδή, ο LEAU είναι ο χέρι ψ... Ναι, αλλά στην ψυχή είναι 14. <laughs> ναι. Δηλαδή, το, το χάρηκε περισσότερο από όλου. Εμένα μου αρέσει γενικά αυτό με το LEAU και μου άρεσαν και οι δηλώσει του LEAU που είπε ότι ναι, ξέρω ότι δεν έχω του δείκτε, α πούμε, ενό Εμπαπέ ή ενό σπουδαίου που το σφαιριστεί, αλλά εμένα μου αρέσει ο τρόπο που παίζω, θεωρώ ότι βοηθάει τη Μίλαν. Δηλαδή είναι κάτι που ξέ, ξέρει ότι έχω ζήτημα με τα, με, με τα νούμερα που γράφει ο Θεωρώ ότι μπορεί να γράψει και παραπάνω. Αλλά βλέπω ότι κάπω τον έχετε ψήσει, ρε παιδί μου, ότι yeah. ξέρει. Ρε παιδί μου, έχει και αυτό λέω. Γιατί αλλά η... από τη θυσία. Ναι, είναι πλευρά. και αυτό. Κάνει κάτι κούρσε. Ο αέρα που περνά που <laughs> Και είναι Πάρα πολύ ελαφρύ το τρέξιμο ρε παιδί μου. Ναι. Και τον βλέπει να έρχεται. Βάζει και δεύτερο παίχτη. Θα σε περάσει οπωσδήποτε. Mm. Το θέμα είναι μετά τι κάνει. Συνήθω. Ναι. Αφού θα ξεπεράσει του αντιπάλου δεν υπάρχει περίπτωση. Μετά το όμω είναι. Το... Μα τα χαλάει λίγο. Αυτό που κρατάμε μέσα σε όλα αυτά τα ωραία με τα πιτσυρίκια για το Λεάο και όλο αυτό το γενικά ωραίο momentum τη Μιλάν είναι. Ποιο ότι... να το λέγε, Σόρι, ναι. ότι Γιουβέντου και Μιλάν είναι ομάδε που στηρίζονται σε Ναι, έτσι. εντάξει. <laughs> Γιατί δεν έχουν άλλου, όχι τίποτα ναι, άλλο. Ναι. Και δεν έχουν λεφτά. Ε, είναι η πρώτη νίκη τη Μίλαν εκτό έδρα στη σέρα εδώ και τρει μήνε. Τι λες, ρε παιδί μου. Εντάξει. Ναι. Κοίταξε, είναι. Είναι πολύ. Δείχνει μη πρωταθληματική ομάδα αυτό. Καλά, προφανώ. Αυτό, αυτό είναι εκεί που ότι... είναι, ρε φίλε. Ε, όχι, εντάξει, τρίτη είναι. Ναι, το, εννοώ πόσο μακριά είναι από του δύο. Καλά. <laughs> okay, δεν ξέρει <laughs> τι, <laughs> <νομίζω, δεν ξέρω laughs> γίνεται. Νομίζω ότι περιγράφει άλλε ομάδε περισσότερο το και θα, <laughs> <laughs> θα τι βρούμε παρακάτω. Λοιπόν, ε, είχαμε αυτό στην πρώτη τριάδα. Ακολουθούν, ακολουθεί λίγο το χάο παρακάτω. Ναι. Είχαμε τον πολονια τζενο Τζένο 1-1. Η Πολώνια γενικά δεν είναι σε καλό φεγγάρι. Δεν παίζει άσχημα, δεν παίρνει τα αποτελέσματα. Ναι. Έχει μια... Έχασε χθες απέναντι να πούμε. Ναι. Από τη Φιωρεντίνα στο, mm -hmm. στο κύπελο. Ήταν πολύ καλύτερη, είχε τρία δοκάρια. Mm -hmm. Στο μάτς με την Τζένοα, Εντάξει, έχουμε φτάσει στο επίπεδο να... ότι δεν έχει κερδίσει δύο, δύο αγωνιστικέ ναι. λέμε Είναι, είναι σε... Ο, εντάξει, όχι σε κρίση, αλλά. <laughs> όχι, σε κρίση δεν είναι. Σε καμία περίπτωση. Απλώ βλέπει ότι είναι μια ομάδα που έχει εξαιρετική εικόνα στον πρώτο γύρο. Έχει κάνει ήδη δύο-τρει γκέλε και ήδη δεν είναι τέταρτη. Να. Δηλαδή, ήδη η Φιωρεντίνα, που την έχει στηρίξει για τετράδα, είναι από πάνω. <laughs> την έχω στηρίξει για τετράδα. Και πλέον αναρωτιέμαι πώ είναι αυτή η ομάδα τέταρτη. Τέλο πάντων. Ναι, ναι, εντάξει, οκ. Σε κάθε περίπτωση η Μπολόνια μπορούσε να προηγηθεί με τη φάση του Ρολίνη, που ήταν η Ρομπενιά. Ναι, ναι. Ορισμό. Τρέτμαρκ. Φοβερή επέμβαση του Μαρτίνε. Βεβαίω. Ο οποίο ήταν μάλλον και man of the match, ή όχι. Ναι, πολύ πιθανό. Ο οποίο γενικά έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Ο Γκούρνσον έκανε μια υπέροχη εκτέλεση για το 01. Είναι αυτό που αν δεν βρει κανένα, πάει στα δίχτυα. Η ωραία σέντρα σου, αλλά νομίζω λίγο τυχερό. Δηλαδή, πάει βρει, Αρχικά πάει να, 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 τη βρει με ο αμυντικό, ο Βολιάκο, με γυριστή κεφαλιά. Να την σκοράρει. Δεν την πετυχαίνει. Και από πίσω ακριβώ τυχαίνει να είναι mm. ο Ζέρξη. Ο οποίο πάει να διώξει και αυτό με γυριστή κεφαλιά. Δηλαδή, ε, αυθόρμητα <laughs> πήγε να, να σκοράρει και αυτό. Ούτε αυτό την προλαβαίνει. Ε, ε εντάξει, εκεί ο τροματοφύλακα <laughs> ναι, δεν, δεν κατάλαβε πότε ήρθε η μπάλα. Μπήκε μόνη τη. Γκόλο Γκούτμουνσον, 19 συμμετοχέ σε όλε τι διοργανώσει, 10 γκολ τρει ασίστου. Και ποιο είναι το θέμα του Ο οποίο βγήκε, δηλαδή, βγήκε, από τη στροφή στο ρετέγγι. Όλοι το ρετέγγι περιμέναμε. Ναι. Και ο Γκούντμουν ναι, ποιος, είναι. Ποιο Γκούντμουν. Ναι, ναι, ναι. Ε, μεταξύ... Νομίζω, ότι ο κλασικό παίχτη Αταλάντα. Ο Γκούντμουν. Ναι, 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 ναι. Έτσι, δηλαδή είναι ο ορισμό που παίχτη που φέρνει Αταλάντα συνήθω. Εννοείται. Και στο πρωτάθλημα δε, σε 17 μάτ, έχει, έχει, χάσει δύο με πρόβλημα στη γάμπα. Δύο, mm -hmm. δύο μάτ πρωταθλήματο. Σε όποια μάτ έχει παίξει, σε 17 μάτ, έχει παίξει όλα τα λεπτά. Εκτό από ένα μάτ που βγήκε στο 89 και ένα που βγήκε στο 87. Okay. Θα λέγαμε ότι στηρίζεται λίγο η Τζένοα στον Κούτμουντσόν και δεν θα ήταν η ίδια. Δεν θα, ήταν ναι. μάλλον, δεν θα είχε τόσου βαθμού χωρί αυτόν. Σε ναι. καμία περίπτωση. Φυ... Θυμάμαι που, είχ, που είχε πει πριν κάμποσο καιρό ότι δεν τη φοβάσαι η Τζένοα. Ότι θα μαζέψει βαθμού για να σωθεί. Το παλεύει. Ναι. Να και το χείμε στην Μπολόνια. Τέταρτο σερίο μάτ χωρί για την Τζένοα. Έχοντα παίξει. Ε, με... Σου όλου, Νίκη με στο Μαπέι, mm -hmm. Ισοπαλία απέναντι σε Γιούβε, Ιντερ και Μπολόνια. Ναι. Καθόλου άσχημα για την Τζένοα. Η οποία στηρίζεται επιθετικά στον Κούτμουλσον και αμυντικά στο Ραντ Δραγκούτσινγκ, που είναι ο, mm -hmm. ο ήρωας τη των τελευταίων δύο εβδομάδων. Με πληροφορούν, είναι ήδη στο σταθμό. <laughs> Μπράβο, δεν, δεν καταλαβαίνω το τόσο ξένο. Δηλαδή, εντάξει, τον εκτιμώ πάρα πολύ, είναι νομίζω η αποκάλυψη τη Λίγκα. Δεν τον προλαβαίνουμε από ό,τι ακούγεται. Γιατί ε, εκεί κάναμε. Να πώ, τι είπαμε, το νέο Σύρο Ασέρεα. Ήδη, ήδη μπορεί να είναι στο αεροπλάνο την ώρα που συζητάμε. Μετά για, από πέντε λεπτά. Για τότε, Βγήκε η και λέει: Πάρτε 30 εκατομμύρια δικό μα. Μπράβο. Από ό,τι δείχνει, θα πάει στην, ε, στην τότενα. Αν και έκανε μια πρόταση και η Μίλαν, έτσι. Μια, μια εξαιρετική πρόταση. Που ουσιαστικά ήταν 0 ευρώ, έτσι όπω κατέληγε. Λοιπόν, θα πάρε τον Κολόμπο. Που εμεί κοστολογούμε 12 εκατομμύρια. Μόνο εμεί. Ε, και τα υπόλοιπα σε δόσεις. Ναι. <laughs> και λέει Τζένο, <laughs> ναι, ναι, ναι. ρε παιδιά, εννοείται, ευκαιρία. Κορόιδο θα σας πιάσουμε. Ε, δύο πράγματα που κρατάμε για τον Τραγκούσιν είναι ότι είναι ο πρώτος, ε, έχει κερδίσει τις περισσότερες ενέργειες μονομαχίες σε ΡΕΑ, mm -hmm. 59. Και σε 19 παιχνίδια πρωταθλήματο έχει δεχτεί μόνο μία τρίμπλα στο 1-1. Okay. Είναι δεύτερο στα το 5 πρωταθλήματα πίσω μόνο από το Βέρτζι Βαντάικ. Δεν έχει περάσει άνθρωπο <laughs> ο Βαντάικ φέτο. Τι γίνεται. ο Βαντάικ της αποφεύγει. Οκ. Okay. Ναι. Κάτι κολοδάχτυλα Ναι. <laughs> λοιπόν. <laughs> ε, ο Βαντάκ αποφεύγει. Αποφεύγει να πάει σε αυτό. Mm -hmm. ε, ο Ντραγούσιν πάει λίγο περισσότερο. Ε, ε, κοίταξε. Κρίμα που θα φύγει από τη Σερέα. Mm -hmm. Μ' αρέσει που πάει στον Ποστέκογλου. <laughs> Δεν το χρύβο, Έτσι. Ε, του αξίζει ε, ε, ένας ένα άνθρωπο ο οποίος προσπαθεί να διατηρήσει ε, τέταρτη την τότενα με τον Ραγιάλ. <laughs> Ναι. Νομίζω ότι του αξίζει ο Ντραγκούσιν. Κάνα πρόβλημα. Υπάρχει φόβο να ξεφουσκώσει Μπολόνια. η Πολόνια ή την Τζένοα. Για, ε, Για την Πολόνια α, λέγω. Γιατί υπάρχει κινδύνο να ξεφουσκώσει την Τζένοα πρώτα Νομίζω πω όχι. Νομίζω όχι ότι όταν, όταν συνεχίζει να δουλεύει καλά. Απλώ ναι. εντάξει είναι λίγο δύσκολη ναι. η τετράδα. Είναι λίγο ναι. δύσκολη η τετράδα. Βέβαια ακόμα παραμένει πέμπτη. Ακόμα παραμένει μέσα στο αστείο το ότι. Αν η Ιταλία στείλει πέντε ομάδε, θα στείλει την Πολωνία στο Τσαμπίνα. Από τη Ισλανδία πέντε. Και τη Φιωρεντίνα. Φιωρεντίνα. <laughs> λοιπόν, <laughs> αυτό αυτό θα, είναι, θα είναι ένα πολύ ωραίο μεσαίο δάχτυλο σε ομάδε τη Ρώμη. <laughs> ότι είστε σοβαρέ, <laughs> παιδί μου, δηλαδή δεν μπορεί να πω τίποτα άλλο. Θα έπρεπε να είστε εκεί. Δεν είστε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κίνδυνο να, να, να την πατήσει η Πολωνία. Έπαιξε καλά και με την Τζένα. Ναι. Δηλαδή, α πούμε, κάνε ένα-δύο στο καλαφιόρι που θα μπορούσαν να έχουν μπει και να έχει τελειώσει το πράγμα. Οκ, ναι. okay. εντάξει. Ισοφάρισε με τον Ντεσιλβέστρι να πούμε στο 1995 mm -hmm. η... η Μπολόνια. Μεγάλη, α λοιπόν. <laughs> πούμε. Ο Ντεσιλβέστρι. Όπω περίπου 44. Κάπου εκεί. Δηλαδή, αλλά, αλλά όταν χρειάζεται γκολ η... η Μπολόνια είναι πάντα εκεί. Πανηγυρίσκεται λοιπόν. Εντάξει, λοιπόν. ναι. Είναι, είναι μια ιστορική μορφή των τελευταίων ετών, α πούμε. <laughs> λοιπόν, ε, θε να κάνουμε ένα γρήγορο πέρασμα από τη Φιωρεντίνα που είπαμε την Τέταρτη, έχασε. Έχασα το Σασουόλο. Φίλε, ναι. Έτσι. Mm -hmm. Γι' αυτό λέω ένα γρήγορο πέρασμα. Δεν είναι τα καλή, είναι ακριβώ αυτό που λε. Ότι δεν ξέρω πω αυτή η ομάδα είναι τέταρτη. Το θέμα είναι ότι δεν ήταν πολύ καλύτερη και η Σασουόλο. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν. Ε, εντάξει τώρα. Σασουόλο είναι. Καταρχά yeah. έπαιζε με ομάδα τη τετράδα. Ναι. Yeah. Είναι και από αυτά τα Το μάρες... οποίο σημαίνει ότι θα το πάρει. Ναι. Yeah. <laughs> λοιπόν, <laughs> Αυτό είναι το ένα. Που είναι το σίγουρο. Το δεύτερο είναι ότι θα δώσουμε ένα δώρο. Η <laughs> ανοιχτό χέρα. Θα κάνουμε το, χέ... Χε... <laughs> <laughs> <ανοιχτόχερα>. θα κάνουμε <laughs> το πεναλτι Δεν το έβαλε ο Τζακ. Δυστυχώ. Ήταν εκπληκτική η επέμβαση όμω. Δεν ήταν άσχημο το πενάδι. Ηταν εκπληκτικη επεμβαση ομω δεν ηταν ασχημο το πενάλτι. ηταν γωνια και χαμηλά. Αλλά εντάξει, ο άλλο αποφάσισε εκεί ο Κονσίλη να βγάλει εχθέ. Βεβαίω. Προχθέ, συγγνώμη, υπότιτλοι ήταν. Και την, αγώ, ό, του και, Μιλέν, το και την κεφαλιά του Μιλέγκοβιτ. Είναι από αυτά τα μάτια που η Φιωρεντίνα από ό,τι και να κάνει δεν κερδίζει, ρε παιδί μου. Δεν υπάρχουν ναι. κάποια μάθη για τη Φιωρεντίνη. Αν ναι. ναι. να το γεγονό ότι έχασε κάποιε ευκαιρίε. Αλλά δεν είναι ότι σα σου όλο είπε πω ότι γλιτώσαμε. Ναι, okay. Λοιπόν. Ε, συγγνώμη, τον κόλτσα σου, σου, σου όλο γιατί δεν μέτρησε. Του Τόρτσβεντ. Ναι. Δεν έχω ιδέα. Για offside νομίζω. Ποιο offside, αφού άλλο δεν έχει δεν ξέρω, δεν ξέρω, έχει ναι, καμία ναι, σχέση ναι. με τη φάση. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι απλά περνάνε καλά. Νομίζω ότι πλέον τα αντιμετωπίζουν σαν όπερα το βάρο okay. στην Ιταλία. Δε, ότι είναι, ξέρει, στη το, στιγμή. Το, είδα 10 φορέ. Η δυσκολίε του χαρακτήρα. Εχθέ το βράδυ το, το απόγευμα το κοιτούσα. Λέω τι έχει ακυρώσει εδώ πέρα. δεν ναι, κατάλαβα. Του κουάρτα κατάλαβα γιατί. Το μετά από αυτό. Ναι, Εντάξει. Δε, δεν κρίνω. Mm -hmm. Απλά το δέχομαι πλέον. Ναι. Δηλαδή το ακυρώσατε, το ακυρώσατε. Πάμε με την ίδια σύμβαση. Παραμένει okay. τέταρτη φιωρεδή, όπω λε. Ναι. Αλλά είχα μια ευκαιρία εδώ στο Μαπέι. Ναι, βεβαίω. Θα μπορούσε ήδη να έχει. Να παραμείνει τέταρτη, αλλά με τέσσερι πόντου ναι, διαφορά από την Πολώνια και έξι από Αταλάντα και Λάτσιο. Ναι. Ωραία. Η οποία Λάτσιο έχει κάνει την επιστροφή mm -hmm. τη στι πρώτε θέσει, νομίζω ότι είναι πολύ. Δεν θέλω να το πω ύπουλα, αλλά ξέρει, ασχολούμαστε με όλα τα υπόλοιπα story. Η Λάτσιο κερδίζει. <laughs> πολύ, πολύ απλά, α πούμε. Ναι, ρε παιδε, γιατί είναι μια Λάτσιο που έχει καμπανεβάσματα. Ναι, πολλά. Όπω όλοι. είναι στο ανέβασμα. Αλλά κερδίζει κατά, κάτι τέτοια μα. Είναι, είναι στο ανέβασμα αυτή. Βλέπει την και τι υπόλοιπε ομάδε mm. και σου λέει αυτή. Α, δεν έχει χαθεί τετράδα. Ναι. Σε καμία περίπτωση. Όχι, Είμαστε τρει πόντου από, τη... από την τέταρτη <laughs> ομάδα. Ξέρεις, τι και αυτή είναι η Φιωρεντίνα. Νομίζω, νομίζω ότι έχει καλύτερη εικόνα γιατί Εντάξει, είμαι και γραφικό από μόνο μου, αλλά η Λάτσιο είναι τρει βαθμού από την τετράδα, η Ρώμα είναι τέσσερι. Και για κάποιο λόγο το τέσσερι τη Ρώμα μου φαίνεται πολύ μακριά. Ναι. Κατάλαβε, ότι χρειαζόμαστε δύο τρύποτα που δεν τα έχουμε. Ναι. Θα θα στάρει ε, κάποιος. Είναι δύο μάτ. Ναι, ενώ η Λάτσιο λίγο κάπω στην τελευταία περίοδο. Ναι, αλλά πάντα λέμε για τη Λάτσιο. Κάνει δύο-τρία καλά μάτ και λέμε που είναι στο ανέβασμα ναι. και μετά Ισχύ. χάνει από τη Ισχύει. Ισχύ. Εδώ κέρδισε την Οντινέζε, μια καλή Οντινέζε θα πω εγώ. Ηταν ανεβασμένη και η Οντινέζα την τελευταία και περίοδο. Και είναι πολύ χαμηλά για την μπάλα που παίζει για μένα. Ισχύει. Α έγινε το, το πίσω βέργο νωρίτερα. Τον πίσω ναι. Το... <laughs> <laughs> τον κύριο Σωτήλ. Λοιπόν, mm -hmm. ε, το πρώτο γκολ ε, ήταν του Λίγο Απελεγκρίνου. το πρώτο του γκολ στερεά. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Εντάξει. Εμένα όχι ιδιαίτερα. Okay. Δηλαδή αυτός, αυτό το παιδί έχει διαφημιστεί για Wonderkid λίγο περιβολικά θεωρώ. Mm -hmm. Κάτσε και αυτό ήταν οικό δεν είναι. Νομίζω, νομίζω, δεν θυμάμαι αν τον παίζει και να τον αγόρασαν. Έχω χάσει την μπάλα okay, από, τότε, από τον Γιουβέντα. νομίζω είναι δανεικό από το Γιουβέντα. Μπορεί να κάνω λάθο. Ναι. Σίγουρα τον είχε η ρώμα, τον είχε δώσει στο mm -hmm. τρέντ με το Σπινάτσολα. Ε, πολύ ωραία εκτέλεση. Έτσι, χαμηλή, α πούμε. Πολύ, στην, πολύ, πολύ καλή. Δηλαδή είναι στην απέναντι γωνία, είναι πολυτεχνική. No. Έχει πόδια ο Πελεγκρίνη. Το θέμα είναι ότι δεν βοηθάει κάπω με τα νούμερα. Δηλαδή και στο build-up τη Λάτσου δεν βοηθάει ιδιαίτερα. No. Θα μπορούσε ένα παίκτη με, με αυτά τα χαρίσματα και με τη συνεργασία με τον Ροβέλα, για παράδειγμα, να είναι πόλο δημιουργία, όπω ήταν κάποτε το κολάρο, α πούμε, στη Λάτσιο. Mm -hmm. Η άμυνά τη έκανε πάλι μία εμφάνιση στην ισοφάρηση του Γάλα. Ναι. Mm -hmm. Και πήτη και, και νωρί, όχι στο 60, βέβαια. Mm -hmm. Και ήρθε το 1-2 από το Βετσίνο, το οποίο είναι πολύ ύπουλο το Σουδίνο. Είναι πάνω στο τρέξιμό του, μπαίνει κάθετα στην περιοχή, στάρει στην απέναντι γωνία. Στη... Ναι. Την κατάλληλη ώρα. Κοίτα σε μια αγωνιστική που δεν είχαμε και τρομερά γκολ. Το οποίο είναι περίεργο. Συνήθω. Ναι, εντάξει. Ήταν, ναι, 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 ήταν λίγο. Ναι, νομίζω ήταν αγαπημένο μου. Ναι, ναι, ήταν ωραίο. Γιατί γιωματάρι από την άμυνα. <laughs> πολύ ωραίο ναι, 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 γιωματάρι. Ναι, ναι. Και μετά βόλεϊ. Πρώτη ναι. κεφαλιά Καστεγιάνο. Και η δεύτερη υπέροχη και πονηρή. Και μαγική ασίστου του Φελίπε Άντρεσον. Ναι, πολύ ωραία. Πρώτο πλέον σε ασίστ με 6. Mm -hmm. Έφτασε την μπάλα και του ραμ. Mm -hmm ο Άντερσον που βλέπει από πριν την κυρίση του Βετσίνο και τη στρώνει φανταστικά με το κεφάλι. Ναι. Και ο Βετσίνο γυρνάει πολύ υπέροχα όλο το σώμα και τη στέλνει ακριβώ εκεί που δεν περιμένει ο ναι. τροματοφύλακα. Δηλαδή, ο οποίο έπεσε, ξαπλωσε mm -hmm. δεν τόθηκε, αλλά δεν την πρόλαβε. Ναι. Πολύ ωραίο Οπότε η Λάτσιο. Εντάξει. Βλέπει πάλι τι ευρωπαϊκέ θέσει. Δεν είναι ότι είναι καν εκεί, α πούμε, αλλά. Και πέρυσι έτσι δεν ήταν κάποια εποχή τέτοια εποχή και μετά βγήκε δεύτερη. Μετά, ναι, μετά έκανε ένα ψηλό ξεπέταγμα, ας πούμε. Ε, Ρώμα Ταλάντα, ένα-ένα. Δεν ξέρω το γιατί με εκνεύρισε το λίγο το αυτό οποίο το οποίο μάτς. πέθανε υπολογιστής μου. Ναι. <laughs> Αποφάσισε, που... είπα αρκετά μ αυτή, μ αυτά που έπρεπε, αρκετά με αυτή την ομάδα, φτάνει αγόρι μου, mm -hmm. δεν σου κάνει καλό, δεν ξανανοίγω. Ωραία. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Σε εκνεύρισε το μάτσι, όχι. Δεν πρόλαβε να με εκνευρίσει, είχα okay. ναι λοιπόν, σε, σε ποιο λεπτό. Είχε μπει το 1-1. Είναι. Δηλαδή, οι πρώτε μου σημειώσει είναι ότι ο Κάρστορ χάνει ευκαιρία στο 30. Δεν έχω προλάβει το βάρ. Α, ah, οκ. Okay. Δηλαδή, η οι πρώτε μου σημειώσει ήταν το Κάρστορ που έκανε τελική και το έπιασε το okay. έσω στο Jim City πάνω στη γραμμή. Mm -hmm. Μετά είδα ότι ήταν η πέναλτη. <laughs> ναι. Το... Τώρα, πέναλτη. Εντάξει, να σου πω κάτι. Τον βρίσκει. Όχι. Το παράλληλο. Έχει τελειώσει θα... η φάση. Ο Γκασπερίνη είπε ότι ήταν μια σπασμωδική ενέργεια για να ξεγελαστεί ο ζητητής, αλλά εμεί δεν είμαστε skilled στο να βουτάμε μέσα στην περιοχή. εκείνο Υπο... ο <laughs> είπε, είπε ο Γκασπερίνη. είναι ο Κάρστορπ. Είναι ο Κάρστορπ, Ναι. Αλλά είναι, είναι πενάλι... να βουτάει μέσα στην περιοχή. Είναι πενάλι... ο δεν είναι να, πα... να την μπάλα από δεξιά ναι. για να, Εκτός, όχι εκτό φάσης αλλά εκτό μπάλα, για να το πω δόκιμα. Έχει φύγει μπάλα, τον βλέπει ο Ρουτζέρι. Από εκείνη τη στιγμή λέει: ε, Θα πλώσω λίγο, θα τεντώσω λίγο το πόδι, ακόμη παραπάνω, χωρί λόγο, για να τον πετύχω. Είναι απέναντι. Πάρτε το απέναντι τώρα. Ωραία, πριν. μπάλα 1-1. Ωραία, το 0-1 γίνει από τον κομπμάινερ. Σε μια φάση που κοιμήθηκε λίγο το κέντρο τη άμυνα. Περί... Τι περίεργο. Ναι. Λοιπόν, δικαιούμαι να κράζω. Ε, το τσικόν το κομμάινε, δεν σκόνται, ρε παιδί μου. Ψηλό παιδί, δεν μπορώ να πω. Δεν είναι ο Τζούριτ. Ναι, δεν είναι. Ούτε ο Ζηρού είναι. Ναι. Το τσικόν το κομμάινε μόνο του και παίρνει μια κεφαλιά που θεωρώ ότι ο Ρε Πατρίσο μπορεί και να την πιάσει. Έλα, ας. Τον, τον αδικό. Ε, τον αδική γιατί είναι σχεδόν από τη μικρή περιοχή ναι. και ο τύπο είναι Σηκώνεται μόνο του. Δικαιούμαι να θέλω να κάνω trade με τον Καρνεζέκη από την απέναντι που κατέβασε ρολά και αυτό ήταν. Αυτό ναι. Γιατί ήταν να φάει τρία η Α, Αταλάντα. Ναι, όχι, ήταν για να χάσει η Αταλάντα. Έτσι. Αν ήταν κάποιο να κερδίσει, αν κάποιος, κάποια ομάδα πρέπει να αισθάνεται αδικημένη από το σκορ. Είναι σε εισαγωγικά, είναι εισαγωγικά ρώμα. είναι ρώμα. Πόσες αγωνιστικέ πρέπει mm -hmm. να το πούμε αυτό. Δηλαδή, μήπω να πάρουμε το φύλακα για τετράδα. Θέλω να πω. Μεταγραφέ έχουμε. Mm -hmm. Έτσι. Όλη, όλη η Ευρώπη κάνει. Ο Φαλκόνε πόσε ακόμα φορέ να δηλώσει ότι θέλει να παίξει για τη Ρώμα, α πούμε. Η Λέτσα έχει πέσει. Δεν είναι ότι διεκδικεί οι ευρωπαϊκέ θέσει δεν θέλουν το Φαλκόνε για αυτά. Τους του δίνω το Ρουί Πατρίσιο δανεικό, ρε παιδί μου. Θέλουν να κρατήσουν το Φαλκόνε για να μην πέσει κανονικά. Του δίνω το Ρουί Πατρίσιο. Για να πέσει. όχι, εντάξει, ρε παιδί δεν ξέρω. Φταίει, λέει έτσι, ρε φίλε. Λοιπόν. εντάξει, την μπάλα καλώ κλασικά στο παιχνίδι. Ο Λουκάκο έχασε μια, πολύ μεγάλη ευκαιρία, θεωρώ στο 80. Έβαλε πολύ άτσαλα το. Πολύ κακή Θα μιλήσω ω πρώην Βετεράνο. Ω βετεράνο επιθετικό. Είναι πολύ πίσω, ρε φίλε, την κίνηση. Mm. Βέβαια, θα έπρεπε τουλάχιστον να βρει αστεία. Ναι. ή να κοντρολάρει. Δεν ξέρω, αλλά έχω, δεν είναι καλή πάση, έχω, έχω στο μυαλό Αν το μου ότι... την κάνει λίγο πιο μπροστά, είναι, κατα... είναι, απευθύ... είναι γκολ. Το βάζει μέσα, μπαίνει με την μπάλα στα δίχτυα. Έχω στο μυαλό μου ότι στο δεύτερο ημίχρονο ε, φαίνεται η διαφορά του Σπινατσόλα με τα υπόλοιπα. Και η, 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 η Ρώμα έχει τρελαθεί να τον πουλήσει το Σπινατσόλα. Ή θέλει να φύγει ο Σπινατσόλα. Δεν ξέρω, οκ. Okay. Ναι. Εντάξει, είδα, είδα και το μάνατζερ του Σπινατσόλα. Ναι, Ερφιλέ είναι τεράστια διαφορά με του υπόλοιπου. Ναι τον Κρίστανσεν ήδη τον έβαλε δεξί στόπερ. Ήδη απίβδησε. <laughs> δηλαδή, το... Ακόμη και Μουρίνιο. Ρε παιδί μου, το δεξί στόπερ σε τριάδα ο Κρίστενσεν με δεξί ε, μπάκο Κάρσδορπ δηλαδή είναι ο προσωπικό με <laughs> δεν έχω χειρότερο, α πούμε. Εντάξει. Δεν, δεν, έχω χειρότερο. Βραζιλία. <laughs> δηλαδή, οκ, okay, α πούμε. Ε, το μόνο θετικό Να. στο ματ για μένα, γιατί εντάξει, Είναι μια γκέλα για τη Ρώμα. Έτσι, είμαι με άμεσο ανταγωνιστή στην έδρα τη. Ε, είναι ο Ολλανδό Τόπερ. Ο Ντίν. Ντίν. Χάουσεν. Χούισεν. Χάισεν. 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 Α το μόνο που δεν είπα, δηλαδή. Ωραία. Χάισεν. Ο Βαντιόιν yeah. Χόγκ. Λοιπόν, ναι. Ντίν Χάισεν. Διν Ντόνι Χάιζεν. Την Ντόνι Χάιζεν το πιο Ολλανδικό όνομα. από τη Γιουβέντου. Mm -hmm. Νομίζω mm -hmm. ότι του έδωσε, έδωσε τον Κερουμπίνι η Ρώμα. Mm -hmm. Δεν είμαι πολύ δίκαιο να μιλάω για αυτού του στόπερ. Όταν δω Ολλανδό αυτό πάνω από 90, να ξένα να χειρίζεται είναι κατευθείαν. Είναι δικό μου παιδί. Είναι 18 ετών. Ναι. Γρήγορο για το ύψο του. Λένε ναι. Όταν ξεκινήσει βασικό σήμερα στο ντέρμπι με τη Λάτσιο στο κύπελο. Α, 7 η ώρα σήμερα. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, πέμπτη κόκκινη για τον Μουρίνιο. <laughs> κανένα παίκτη από τότε που έχει έρθει στη σέρια Α ο Μουρίνιο, κανένα παίκτη δεν έχει δεχτεί περισσότερε κόκκινε από τον Ζωσέ Μουρίνιο. Λείπει σε όλα τα ντέρμπι. Όλα τα τέρμπι. τρώει κόκκινε πριν από τα ντέρμπι. δεν έχει πάει πουθενά. <laughs> Ιντερ, τίποτα. Πέντε μόνο φέτο. Ναι, ναι. Όχι. Γενικά από τότε που. Ah, Α, ναι, Πέρυσι είχε τρει. Φέτο ναι, δύο. Δεν υπάρχει πολλέ φορέ. Φέτο έχει, έχει, έχει τρει. Δεν είναι αποκλείται να μην έχει τρει. Μπορεί να κάνω λάθο να είναι έξι, ξέρω εγώ. Πάντω κανένα παίκτη δεν έχει φάει περισσότερε κόκκινε από το Μουρίνιο. Μπράβο, Ζωσέ. Ο οποίο ναι. τρώει κόκκινη και αποθεώνεται από όλο το γήπεδο. Ναι, ναι, ναι βέβαια. Αποθεώνεται από όλο το γήπεδο. Και θα να ρωτήσω εδώ. Πιστεύει ότι αυτά τα καμώματα. Ποιο θα τα κάνει επιτυχία <laughs> για να μην πάει στο Μιλάνο. Δεν ξέρω, τι, γιατί, δεν ξέρω γιατί δεν θέλει να κοτσάει στο Μιλάνο. Επηρεάζουν τη Ρώμα ω απόδοση αγωνιστικά. Συγγνώμη που Βεβαίω. Δεν έχει αρχίσει να έχει, τον αγαπώ τον Μουρίνο έτσι, ναι, ναι. δεν έχει αρχίσει να έχει λίγα αλεφάντια στοιχεία. Λίγα! λίγα. <laughs> <laughs> ε, έχει διαβάσει τι σημειώσει μου χωρί να τι διαβάσεις. <laughs> ναι, θέλω να πω ρε παιδί μου ότι από πότε μια τέτοια συμπεριφορά σταματά να καλλιεργεί μια μεταλλητέ «είμαστε υπό απέναντι όλοι σε όλους» και περνάει απλά στο επίπεδο της superγραφικότητας όπως είπε και ο Μάκης, <laughs> ξέρεις, λίγο αλεφαντίαση. <laughs> και... Βοηθάει αυτό τη Ρώμα. Ε, όχι. Ε, δεν όχι. Δηλαδή βοηθάει τη Ρώμα, ρε φίλε. Δεν είναι ο προπονητή τα κρίσιμα παιχνίδια. Την, ε, την επηρεάζει αρνητικά. Δεν μπορεί να κρατηθεί. Τι κάνει ακριβώ. Τι, τι, μα τι κάνει αυτό ο, ε, ο άνθρωπο. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Δεν ξέρω. Το η επόμενη αγωνιστική είναι το Μιλάν Ρώμα. Μιλάν Ρώμα. Στο Σανσίρο. Ούτε στην ντερ είχε πάει. Ε, μπορεί, ξέρω εγώ τώρα. Ε, τι μπορεί, ρε φίλε. <laughs> ε, εντάξει. Ε, Μήπω ε, να εμφανιστεί ε, σε ένα ντέρμπι, ξέρω απλά να στον πάγκο, ρε παιδί μου. Να πούμε, τι να, δηλαδή βλέπουμε το φώτι εκεί κάθε γαμπρό. Ε, ναι, έχει Σαλβατόρε φώτι μεγάλο. Έχει δεύτερο. Ε, έχει δίκιο. Είναι φάλο του Λουκάκου. Εντάξει, ρε παιδί μου τώρα. Α, αλλά ναι, δεν μπαίνει μέσα. Δεν κάνει αυτό το πράγμα. Το Λάζαρο λε έτσι μπαίνω μέσα. <laughs> Εντάξει, λοιπόν. Ε, δύο μάτς μας έχουν μείνει πριν το κλείσιμο που θεωρώ ότι δικαιωματικά θα πάει στον Τωρίνο Νάπολη. Γιατί ήταν η ναι, ναι, ναι. ναι, και σκηνή όλη τη συζήτηση. Λοιπόν, να πάμε πρώτα στο φροσεντινο Νεμόντσα. Είναι Μόντσα, 2-3. Ματσάρα. Ναι, εντάξει. Ματσάρα. Ένα, ένα είσαι. τελειωμένο μάτσο στην πραγματικότητα στο 0-3. Γιατί ήταν πολύ ανώτερη η Μόντσα και κακέ άμυνε στα γκολ του Μότα και του Καρμπόνη. Ο Καρμπόνη μου άρεσε πάρα πολύ. Ο Βαλέντι Καρμπόνη. Αργεντινάρα ο Αγγετινός δεν έχει παίξει ποτέ στην Αργεντινή. Είναι από τα σπλάχνα τη ντερ. Δεν προλαβαίνουμε. Στο ναι. ξέρω αυτό. Δεν, <laughs> δεν υπάρχει χώρα. Ε, είναι 18, αν το δει, μοιάζει 15. Ναι. ναι. Ε, και πάρα πολύ ωραίο γκολ και assist. Γκολ και assist και από τον Πορτογάλο, τον Τάνι Μότα. Ναι, ναι, ναι. Παίζανε μαζί μπροστά. Αλλά κα, κακή, κακή, αντιμετώπιση τη έμυνα φροζινώνε. Του διαλύσανε. Ναι. Σε δύο θέσει, δηλαδή του. Ναι. Λωρίδε. Ήρθε και γλωρίδες. το αυτοκόλ του. Με μαζί πίσω, μου αρέσει αυτή η τριάδα. Ήρθε και το αυτοκόλ του Σουλέ ουσιαστικά εκεί η Μόντσα έκανε το 0-3. Εντάξει, σου λέει πολύ. Ο, ο οποίο φταίει, σου λέει και στο δεύτερο γκολ. Γιατί χάνει χωρί ναι. λόγο την μπάλα στο κέντρο. Ε, μείωσε ο Χαρουή ένα πολύ δύσκολο γκολ να το πλάι. Το οποίο μοιάζει να κοντράρει και να μπερδεύει το με φλέκα. Δεν κοντράρει πουθενά. Δεν κοντράρει πουθενά. Δύσκολη γωνία. Mm. Αλλά βέβαια εκεί ο Ντιγκρεγκόριο, επειδή τον έχουμε αποθεώσει και καλά κάνουμε. Πήγε να το βγάλει. Έχει συνηθίσει να τα βγάζει αυτά. Ναι, το φάγε την κρίση γωνία. Okay. Μια ευθύνη την έχει δηλαδή. Ε, αλλά... Ναι, σίγουρα. Κερδισμένο πέναλτι και το το σκόραρε ο Σουλέ. Μείωσε σε 2-3. Πάνη γύρια. Πανηγύρια στο τέλος. Για τη Μόντσα. Προσπαθείτε να βγείτε σε 19 αγωνιστικές. Στρογγυλοκάθετε στη μέση τη βαθμολογία. Λοιπόν, ναι. Πιο κοντά βαθμολογικά προς τα πάνω, έτσι. Ναι. Όχι ναι, προς το δεύτερο βέβαια, μισό. Βέβαια. Θα μπορούσε βέβαια. να είναι και, και ακόμα καλύτερα. Δηλαδή είναι και από τι άτυχε, θεωρώ. Έχει καλού παίκτε. Τι λίγε. Και καλό προπόλε. Λέτσε κάλιαρι 1-1. Με γκολ του Ζοντρέ. Με κεφαλιά, γιατί όχι. Ισοφάρι στο Ρεστάνιο. Πρώτο γκολ νομίζω Ζοντρέ. Χάνει, ένα, ναι, πρώτο γκολ στη Χάνει ένα γκολ ο Κρίσνοβιτ. Ευκαιρία τη ναι, ότι είναι ευκαιρία, ναι, Νομίζω ότι. Δηλαδή, αυτό ήθελα να πω ότι ο Αρναούτοβιτ, α πούμε, αυτό που έχασε ήταν πιο δύσκολο. Ναι, ρε, συ. Ο Μακένι, που χάνει επίση μια σημαντική ευκαιρία τη μικρή περιοχή για τη Γιουβέντου. Επίση, εντάξει, οκ. Okay. Ε, αυτό που χάνει ο Κρίσνοβιτ δεν υπάρχει. Δηλαδή, το ε, βλέπει στο και... replay και νομίζει ότι θέλει να πασάρει. Και εγώ αυτό νόμιζα στην αρχή. Χωρί λόγο, δηλαδή είναι, είναι μπροστά το τέρμα. Άδιο. Είναι άδειο το τέρμα. Είναι ε, ένα μέτρο βαριά βαριά. Μπορεί να είναι και πιο κοντά. Ναι. Ο τερματοφύλακα εκτό mm -hmm. κόλλησε το μυαλό του εκεί που λέμε. Ναι. Ένα Κρίστοβιτ, να πούμε, που μετά το εντυπωσιακό ξεκίνημα έχει να βρει δίχτυα από τι 6 Οκτωβρίου. Ναι. Εντάξει, τον έχει φάει λίγο εκεί και ο coach. Έχουν μεσολαβήσει 11 μάτς. Πίκολη και αυτά. Παραμένει όμω πρώτο κόρο με 4 γκολ τη ομάδα. μαζί, με τον Πίκολη. Αυτό δείχνει ότι λέτε. Μαζί με τον Πίκολη. Εν τω μεταξύ έπαιξε και ο Άλβιστ. Ο Πόντου για 20 λεπτά, ναι. ο οποίο σύμφωνα με το Transfer είχε 20 μέρε πυρετό. Δεν ξέρω τι πυρετό ήταν αυτό, του Νίλου. Είχε και τη θυλάσση πιο πριν από τι 5 Νοεμβρίου. Και ξέρω, εσύ συγκεκριμένα με του πυρετού θα μπορούσε να το καταλάβει τον Πόντου. Να τον το σε σεριά. <laughs> ε, είχε και τη θυλάσση πιο πριν από τι 5 Νοεμβρίου. Τι 5 Νοεμβρίου, εδώ και δύο μήνε, mm. και βάλε, έχει παίξει 33 λεπτά. Ναι. Είναι μια καλή επιστροφή, νομίζω. Γιατί <laughs> ναι, το χρειάζεται οπωσδήποτε. Και κλείνουμε με το τωρινο ναπολη 3-0. Το οποίο να πούμε εδώ τη Κρυστάλλινη Σφαίρα, το είχα βάλει. Ναι. Εγώ είχα πει, ο Αφελή. Δίκαια. Πει, διπλό, γιατί λέω ρε παιδιά, όχι ότι είναι κακή ομάδα η Τωρίνο, ειδικά yeah. με στην έδρα τη. Και ανεβασμένη έχει, τελευταία περίοδο. Ναι, ούτε ότι μα έχει καταπλήξει η Νάπολη Αλλά λέω εντάξει, μία αντίδραση θα βγάλει αυτή η ομάδα. Ναι. Μία αντίδραση θα, Έβγαλε θα βγάλει. Έβγαλε μία στην αρχή, δηλαδή είχε, μια, είχε ένα καλό πρώτο 25ο και μια καλή ευκαιρία με το Ρασπαντόρι. Mm. Μετά ήρθε κάτι φορά. Σοκολτσονά, δεν ξέρω τι κάνει η άμυνα της. Λοιπόν, όταν πήρε τον Ματσάρη. <laughs> η Νάπολη χαθέσε, σου είχα θέσει ένα ερώτημα. Mm. Εάν αυτή η κίνηση είναι λευκή πετσέτα, όχι μόνο για την τετράδα. Αλλά <laughs> και για την Ευρώπη. Και για την Ευρώπη. Γιατί προ τα εκεί πάει. Ναι. Mm. Όπω το βλέπουμε. <laughs> Γιατί είναι Γενάριο του 24 και η πρώτα αθλήτρια Νάπολη. η ομάδα που εγώ είχα χρήσει φαβορή για τον τίτλο, mm. μπράβο μου, mm. μπράβο, μπράβο. είναι 20 πόντου από την κορυφή, 5 από την τετράδα, εκτό ευρωπαϊκών θέσεων στην ένατη θέση. Σε 10 μάτς με τον Βάλτερ Ματσάρη στον πάγκο, έχει 6 ήττε, Τρει νίκε και μια σοπαλία. Μια ναι, σπουδαία συγκομιδή. Δεν τα τελε... το διάβασε πολύ καλά τα συστήματα του Παλέτη. Όχι, όπως που έλεγε. λέει ότι εγώ είχε σκονάκια. Ναι. Δεν τα διάβασε ναι. πολύ καλά. Όχι. Στα τελευταία τέσσερα Μή μάτς. Μήπω να παίξει το 3-4-3, <laughs> δεν μου θέλει. <laughs> Στα τελευταία τέσσερα μάτς μαζί με την Τεσάρα τη Φροζινώνε, mm -hmm. στο Σαν Πάολο για το κεφαλό, έχει δεχτεί 9 γκολ και έχει σκοράρει ένα ωραίο κουλούρι. Πολύ καλά. Δηλαδή και ρωτάω εγώ, πώ είναι δυνατόν με αυτή την επίθεση. okay, λοιπόν, Παραμένει αυτή η επίθεση έκτη στο πρωτάθλημα. Και θα είναι μία από τι απουσίε ε, ναι. λόγω του Κοπά Αφρική. Βεβαίω. Να μην μπορεί να βάλει γκολ σε περισσότερο από 360 λεπτά από το σφαίρο. Αυτή τη στιγμή φαίνονται φούλα σύνδετοι. Να σημειώσουμε ότι η Νάπολη είναι ομάδα με τι περισσότερε επαφέ στη Σérie A με στην αντίπαλη περιοχή. Ναι. Και αυτή η ομάδα στιγμή... που έχει κάνει αυτή... τα περισσότερα shoot. Αυτή τη στιγμή μου φαίνεται φούλα σύνδετη. Έχει 22 λιγότερου βαθμού σε σχέση με πέρσι. Πέρσι είχε 50, φέτο έχει 28. Ναι. Αν πούμε ότι το περσινό ήταν freak σε 19 αγωνιστικέ να έχει 50 βαθμού. Φέτο είναι χειρότερη. Φέτο είναι ομάδα σαν τη Μόντσα. Χειρότερη, ξέρει πώ το λέω, όταν έχει πάρει το πρωτάθλημα. <laughs> ναι, ναι, είναι μακράν. <laughs> είναι, είναι σε <σεριαά> ρεκόρντ <laughs> ε, αυτό το πράγμα. Νομίζω έχει κάνει χειρότερο η Μίλαν το 97. Αλλά όπω πάει η Άμπολη, ε, μπορεί να βρει. Εδώ λέγεται ότι όντω είναι ρεκόρ σε δηλαδή για πρωταθλητή. Ah, okay. okay. Να, okay. Να, να, είναι τόσο πιο χαμηλά. Πάνε, η κατάσταση στην Νάπολη έχει ξεπεράσει το χαρακτηρισμό τη κρίση. Σου λέω, μα στέλνει εδώ ο φίλο του Σε φάση είναι. Ναι. Πρικαλιά σε τάλια. Και του Πόντο ότι ο Σίμεν απάντησε στον agent του Κουβαρατσχέλια ότι dear μαμούκα Γιουτζέλη. Μαμούκα Γιουτζέλη. You are a piece of filth and disgrace. Δηλαδή τον έβριζε στα ίσια, ότι ντρέπομαι για σένα. Ξέρει γιατί. Dumb fuck, και άσε μην πιάνει στο, στο στόμα σου το όνομά μου. Ο, ο Σίμεν και ο Κουβαρατσχέλια τώρα εδώ, έτσι. Ναι, ο οποίο ξέρει τι είπε ο, mm? ο Ατζέντη του Κουβαρατσχέλια, ότι ο Σίμεν του χρόνου θα πάει σε Οδική Αραβία. Ναι. Αυτό ο Κουβαρασιέλια προτιμά να παίξει ρεάλ, μπάγκερν, κάπου σε μεγάλη ομάδα. Ναι. Κανεί δεν τον ρώτησε. Τον ατζέντη του. Καν, κανείς. Κανεί. Και λίγο υπερβολική αντίδραση του Σίμεν. Εκτό ε. αν υπάρχει κάτι άλλο από πίσω που ναι. δεν γνωρίζουμε. Δηλαδή αγωνιστικά είναι χάλια. Έτσι. Ο Ματσάρη έχει τη, 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 τη θέση του αυτή τη στιγμή για να μην παραχτεί ε. ο Ντελαρέντσο Ντε Ντε ότι έχει αφανιστεί. Εδώ ήμασταν. Πού και ο Μάκη και λέγαμε για τον Τούντορ. Ναι. Ποιο <laughs> Τούντορ. Ε, Ποιο ματσάρι επί φιλέ. Εντάξει. Πού τον θυμήθηκε. Ναι, δειάξη, ότι γνωρίζει δει. την πραγματικότητα τη Νάπολη. Πότε, yeah. από τότε που έπαιζε ο, ο αδερφό του καναβαρου ο αρχηγό. Ναι, δηλαδή... yeah, σε κάθε περίπτωση. Τα βρήκαμε μπροστά τη. Κύριο υπεύθυνο για αυτή την κατάσταση είναι ο Ντελαουρέντη. Ναι. Yeah. Αλλά δεν υπάρχει κάπου να δείξει, να βάλει το δάχτυλο και να πει Α, αυτό φταίει. Φταίει ο Γκαρσία που ήρθε και έφυγε νύχτα. Φταίει ο Ματσάρη. Φταίει ότι έφυγε ο Κιμ από την Άμυνα και φέτο έφυγε ο Κιμ και ξαφνικά ο Ραχμάνι. Δεν είναι αυτό ο σούπερ αμυντικό που ήταν πέρυσι. <laughs> <laughs> Κοίταξε. Είναι λίγο... είναι λίγο, στη μέση η κατάσταση. Δηλαδή, μια μεγάλη ευθύνη είναι ότι φεύγει ο. Έχει κολλήσει το μυαλό μου ο τεχνικό διευθυντή. Ο Τζούντολι. Μπράβο. Από τη στιγμή που ο Τζούντολι φεύγει και αποχωρεί και η βάση αμυνά σου και προφανώ η παλέτη, έχει ήδη τρει πολύ μεγάλε απόλυε. Υπάρχει, α το ενδεχόμενο ο Τζούντολι να έφερε τον Τραγκούσινγκ, ξέρω εγώ, στ στο Και όχι τον Άταν. Ναι. Το πήρε πάνω τον Τελαορέντη και αυτό λένε, λέει ο κόσμο. Επίση υπάρχει περίπτωση να μην έφερε τον Ρούντιν Καρσία προπονητή. Όντω και αυτό. Δηλαδή, παίζει ο Τζούν, το λέει α πούμε να πήγαινε στον Ιταλιάνο. Στο Μότα νομίζω λιγότερε πιθανότητε. Μα πήγε δηλαδή, στο Μότα, μάλτι... μίλησε με τον Μότα. Α, μίλησαν, είχαν μιλήσει. Ναι, και εκεί. ο Μότα λέει τεχνικό διευθυντή ποιον θα έχω και λέει ο Ντελαρέντη δεν χρειάζεται, εγώ είμαι εδώ. Α, μπράβει. και λέω Μότα, ευχαριστώ. Οπότε κατάλαβε. Αν έχω να κάνω μέσα σε ένα κάθε μέρα, άστο. Οπότε κατάλαβε. Γιατί α πούμε, όντω υπάρχει και το κείμενο που μου είχε στείλει ο... για τον τεχνικό διευθυντή τη Μπολόνια και τη δική του συμμετοχή ναι, Στι ναι. μεταγραφέ και στην άνοδο του Μπολόνια. Ναι. Πάντω δεν είναι. Είναι νομίζω από τι χειρότερε διαχειρήσει που θυμάμαι πρωταθλήτρια ομάδα. Θα έδιωχνε τώρα, Ματσάρη. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Διώξουν και πάρε τώρα το λεπτέγι. Καλά. Πάρε το Χάντσι Φλικ. Αν προτιμά. Ελεύθερη ε, είναι όλη αυτή. Βίλα Μπόα. Γιατί. Παιτέ, τι, παιτέ. τι... Ο Βίλα Μπόα τι έχει. Καλώ μου πούνε οι αλλά τώρα πολύ. Ωραία, κάτσε με το ματσάρι. Ρε παιδί μου, πολύ φιλόσοφο. Mm. Για, για, Εδώ καίγονται. Είναι, είναι το This is fine και ο τύπο θα το community με τι πίτσε μαζί στην Άπολη. Για να ο... το είναι ο, ο ματσάρι. Όχι, mm. όχι, ρε παιδί μου. Και, και, συμφωνώ ότι δεν θα τον κρατούσα γιατί τώρα όταν σε 10 παιχνίδια σχάσει 6 φορέ. Εντάξει, οκ, okay, πάνε να χαθούν όλοι οι στόχοι. Θα δούμε μετά που θα, πούμε, θα, ό, θα, μετά που θα πούμε για την επόμενη αγωνιστική, θα δούμε. Έχω να σου πω κάτι. Ωραία. Λοιπόν, να πούμε και ένα μπράβο στον Τωρίνο όμω. Η οποία έχει σταθερά πολύ ανεβασμένη εικόνα. Λειτουργεί πάρα πολύ το δίδυμο του Σανάμπρια με τον Ζαπάτα. Ναι. Και εγώ, ειδικά... Ο Βλάσιτ είναι στα, στα, στα φόρτα του. Ο Βλάσιτ είναι. Πώ θα ξυπνήσει το πρωί. Ναι. Έτσι, και το πώ θα ξυπνήσει το πρωί πρέπει να κατήξει ένα τρίμηνο. Από εδώ, σε αυτό το podcast. Ειδικά εγώ. Έχω πει αρκετέ φορέ ότι να βλέπει μάτση στο Τωρίνο είναι. Λίγο εξουθενωτικό ψυχικά. Ναι, το τελευταίο ναι, έχω αλλάξει ναι, ναι. γνώμη γιατί ειδικά από τότε το που πήγε ο Ζαπάτα. Παίζει πέρυσι. Ειδικά, ναι, ειδικά από τότε όπως το που πήγε ο Ζαπάτα, ρε παιδί μου. Κάτι. Ο Ζαπάτα έχει πάει από νωρί, ρε παιδί μου. Ναι, όχι εννοώ. Δεν δε χαλάει τον το κόσμο αυτό το η τριάδα μπροστά. Όχι, παίζουν πολύ ωραία. Αλλά παίζει πολύ πιο. Παίζει πιο επιθετικά. Είναι, είναι, πιο, είναι πιο ξεκάθαρα. Και λιγότερο προβλέψιμα βασικά. Από τα άλλα, δίδουμε είναι λίγο πιο ξεκάθαρο ότι ο Βλάστη είναι ο δημιουργό και έχουμε δύο, δύο επιθετικού. Mm -hmm. Είναι ε, ανεβασμένοι, περιμένουμε και τα αποτελέσματα γιατί και η Σοπαλία είχε με τη Φροζινόν, έχει κερδίσει την έμπολη και πάλι η Σοπαλία με την Ουντινέζε. Αφιωεντίνα έχασε, που βέβαια η είναι μια καλή ομάδα. Έχει καλύτερη εικόνα. Και τρει πόλου από την Ευρώπη. Ναι. Έχει καλύτερη εικόνα και, και παραμένει. Είναι δηλαδή μέσα σε όλο αυτό το συρφετό εκεί των 7-8 ομάδων δηλαδή τελο πάντων. Ρήνο... Και στο μάτ με την Νάπολη δεν είναι που λε OK 3-0. Τη βγήκαν οι φάσει στο Ρήνο, μεγάλη νίκη. Mm -hmm. Είχε ίδια κατοχή, 50-50 σχεδόν. Ναι. Είχε τον ίδιο αριθμό τελικών προσπαθείων και είχε 2,13 Okay. Νάπολη είχε 1,15. Και είχε ένα εξαιρετικό μποτζόρνο στην άμυνα. Ναι, να το πούμε. Ο, ναι, ναι. ο οποίο είναι πρώτο ναι. interception στο πρωτάθλημα. Ναι, είναι, είναι από τι. Ε... Νομίζω να ότι λένε ότι είναι ο Ντραγκούσιν. Είναι η δεύτερη. Εντάξει, όχι από τον Μποτζόρνο, απλά νομίζω ότι ήταν καλύτερη mm -hmm. του σεζόν. Πάλι η Μίλαν προσφέρει τον Κολόμπο και τίποτα. Ο Κολόμπο είναι. <laughs> Λε και δίνεται. ρε yeah. φίλε το Χάλαντ, δεν ξέρω, α <laughs> πούμε. Να πούμε και για το μεγαλύτερο ντεμπούτο που έχει γίνει ποτέ στην ιστορία τη ΕΡΑ. <laughs> Ο Ματζόκι. <laughs> <laughs> Ένα παιδί από την Νάπολη που εκπλήρωσε το όνειρό του. Έγινε χαμό το τελευταίο καιρό. <laughs> Θα μπω να παίξω. Το παιδί από τη γειτονιά τη Νάπολη. <laughs> που που ήρθε από τη Σελερντάνα, να πούμε. <laughs> ναι. Ε, και μετά από τέσσερα λεπτά έφαγε κόκκινη <laughs> Τι έφαγε? Κόκκινη <laughs> κάρτα. Το οποίο ήταν δύο κόκκινε, αυτό το tackling, για μένα. Είναι τυχερό ο Λαζάρο που έχει το πόδι του στη θέση του, α ας πούμε, ας πούμε αυτό. Είναι τυχερό δηλαδή, ο Λαζάρο. Ο, τον εθουσιασ... ο, Ματζο... ο Ματζόκι από τον ενθουσιασμό του που παίζει στην Νάπολη ναι. πήγε να του κόψει το γόνατο με τι τάπε. Είναι τυχερό ο Λαζάρο που δεν, ακου... <laughs> δεν πατάει γερά στο έδαφο. Mm -hmm. Οπότε ξέρει, το παίρνει λίγο προ τα πίσω ναι. το γόνατο. Λοιπόν. Και τυχερό ο Ματζόκι εδώ. Ε, Καλά τα πήγαινε. Να βάλουμε το ερώτημα που βάζει εσύ, που μου, έβαλε έβαλες εσύ, αλλά θα το πω εγώ στον αέρα για να Βεβαίως. πάρω εγώ το credit. Ε, ναι, ε, ναι. Ότι ποια ομάδα πληγώνεται περισσότερο λόγω κόπα Αφρικά. Mm -hmm. Η Νάπολη. Mm -hmm. Και παρακάτω φεύγουν δε, ναι, και από άλλε ομάδε. Ο Σίμεν και ο Αγγισά. Ναι. Οπότε έχουμε δώσει την απάντηση. Κοίτα, στην πραγματικότητα. Η, η, η Νιγηρία λογικά θα προχωρήσει κιόλα. Δηλαδή, θα mm -hmm. περάσει. Ε, η Μίλαν χάνει μόνο τον Μπενασέρ Πένασ, και τον Τσουκουέζε. Mm -hmm. Και ο Τσουκουέζε είναι μια απώλεια. Η Ρώμα χάνει τον Εντικά και τον Ναουάρ. Για τον Εντικά δεν ξέρω. Θα, πα, θα πάει. Δεν το no. έχω τσεκάρει. Έτσι διάβασα. Okay. Ε, δεν νομίζω ότι χάνει πάρα πολύ. Okay. Δηλαδή από τη στιγμή που υπάρχει ο Μαντσίνη, ο Γιορέντε, η εμπιστοσύνη από ό,τι φαίνεται στον Χούισεν. Χάισεν. Ε, και δεν μου αρέσει το χάι να αγάπη. Δεν σου αρέσει το χάι στην αγάπη. Δεν θα δεν θα κάνω δεν <sharp> <och int substitute> θα μαυρομάτι. Games. Δεν θα μα κάνει μήνυση ο λάθο. Δεν θα κάνω μαυρομάτι, όχι. λοιπόν, υπάρχουν αυτοί. Μπορεί να παίξει ο Κριστάντε. Νομίζω ότι. Δηλαδή τώρα φιλέ ο Σίμεν. Αυτό που κάνει τον Σίμεν έχει τη μεγαλύτερη απώλεια. Ναι. Ειδικά αυτή η Νάπολη. Η Λέτσα έχει τον Πάντα και το Ράφια είναι λήψη. Και τον Ναι. Ναι, και η Λέτσα είναι κοντά. Ναι, γιατί Είμαστε και λίγο, και λέει, λίγο εμάς, περίεργα εκεί ναι, προ το τέλο. Ε, νομίζω πω νομίζω πως είναι η μεγαλύτερη από όλα, Δηλαδή, ήδη του στοιχίζει, ρε παιδί μου. Ενδεχομένω, δηλαδή, τη φάση που έχασε ο Ρασπαντό, α πούμε, ο Σίμεν να το έχει σκοράρει και η Νάπολα να να ήταν διαφορετικό παιχνίδι. Ναι, νομίζω ότι η κατάσταση που είναι αυτή τη στιγμή η Νάπολη λείπει ο Σίμεν, ο οποίο βρίζει, όπω είπαμε, και τον, βρίζει τον κόσμο. Ναι. Και μάλλον θα φύγει, πιστεύω, από την Νάπολη φέτο. Λοιπόν, έχουμε επόμενη αγωνιστική. Ε, Μεδιά, ναι. Έχουμε επόμενη αγωνιστική να πούμε ότι σήμερα έχουμε δύο αγωνιστέ για το κυπέλλο, για τη φάση των πρώιων τελικών. Mm -hmm. ε, μονά παιχνίδια. Mm -hmm. ε, η Λάτσιο υποδέχεται τη Ρώμα, υποδέχεται συσσαγωγικά, στο Ολύμπικο, mm -hmm. Χαμό, 7 η ώρα. Μας. Και στι 10 το βράδυ, στο Σαν Σύρο, η Μίλαν υποδέχεται την Αταλάντα. Δεν δηλαδή, παίζετε και τα λαρε, νομίζω για την Αταλάντα. Δεν τον αφήνουμε. <laughs> <laughs> Μεγάλη <laughs> απώλεια, το ελάφι. Λοιπόν, <laughs> και αύριο έχει η Ιουβέντου σρωζυνώνε. Στα μάτια του πρωταθλήματο έχουμε ε, το Σάββατο <laughs> ε, Τέσσερις η ώρα, Νάπολη Αλερτάνα. <laughs> για όνομα, για όνομα, για όνομα <laughs> του, <laughs> του Θεού. Ε, είναι, είναι που είναι έτσι η Νάπολη. Mm. Είναι που παίζει με την τελευταία ομάδα. Mm. Και αυτή η τελευταία ομάδα mm -hmm. απέχει 40 χιλιόμετρα από την Νάπολη. Okay. Δηλαδή είναι και τοπικό ντερμί. Okay. Είναι ντέρμπι τη Καμπανία. Ε, εάν δεν κερδίσει η Νάπολη, βλέπω να του ρίχνουμε στο βεζούβιο <laughs> Οπότε θα πω άσο. Και εγώ θα πάω με την Νάπολη. Mm -hmm. Επίση 4 η ώρα έχει Τζένο Τωρίνο. Ωραίο. Ισοπαλία ε, θα πω. Και εγώ χι θα πω. Ωραία. Ε, Στι 7 η ώρα Βερόνα Έμπολη. Άσο. Μ' αρέσει. Εγώ θα πάω με το διπλό τη Έμπολη. Θα πάω με το διπλό τη Έμπολη. Ναι, ναι. Μάλιστα. <laughs> <laughs> Θαραλέω. Θέλω απλά να μου κατεβάσει τη διαφορά. Λοιπόν. Ναι. <laughs> Ε, το Σάββατο επίση 10 παρατέταρτο Μόντσα Ιντερ. Δύσκολο. Mm. Δύσκολο για την Ιντερ. Καλή ομάδα η Μόντσα, αλλά είναι δίπλα. Καταλαβέ. <laughs> είναι προ τα εσά. Ε, <laughs> ναι. <laughs> νομίζω <laughs> θα, <laughs> θα, θα, πει ο Γκαλιάνη στα αποδητήρια. Θα πει Ελα πάμε παιδιά, <laughs> η οποία Μόντσα, σα παρένθεση πάει να πάρει και τον Μαλτίνη. ναι, <laughs> 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 ναι, 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 ναι. Φαντάζομαι εντυπωσιάστηκε από την πορεία του στην έμπολη. του <laughs> λέει, ναι, τον Ντάνιελ Μαλτίνη. Μόντσα Ιντερ, τι λε. Ε, θα πάμε την Ιντερ. Στο μοτίβο του του Ντόπου Εγώ θα πάω με τη Χ. Με, με τη Χ. <laughs> θα πάμε με τη Χ. Ωραία. Mm -hmm. Λοιπόν, Κυριακή, μια μισή ώρα το μάτι μπήρα Λάτσιο Λέτσε. Ε, Άσο. Ναι, ναι, Λάτσιο. Κάλια Ριμπολόνια στι 4. Mm. Αυτό είναι ωραίο. Θα πάω με την Πολόνια. Θα πάμε το Χ. Ωραία. Φιωρεντίνα Ουντινέζε 7. Ε, μπορεί Φιω... να κάνει τη ζημιά Φιω... η Ουντινέζε. Θα αλλά μπορώ. θα πω Φιωρεντίνα. Ωραία. Δέκα παρατέταρτο Μίλαν Ρώμα. Ντέρμπι Βαλιά. Θα, πάω με τη Μίλαν. Και εγώ επίση. <laughs> <laughs> θα πάω με τη Μίλαν. Ναι. Και ο Μουρίνιο. <laughs> Νομίζω. <laughs> ο Μουρίνιο ε... δεν θα πάει καν. Μπράβο. Δευτέρα έχουμε Αταλάντα Φροζινόνε. Ναι. Αταλάντα. Αταλάντα κι εγώ. Και τρίτη Γιουβέντου Ασόλο. Γιουβέντου, ε. Juventus, Juventus, ναι. Juventus. Juventus. Ωραία. Ε, να κλείσουμε με λίγη απαγγελία Ζάστρο. Ναι, <laughs> βέβαια. <laughs> <laughs> λοιπόν, γιατί είχαμε προχθέ, νομίζω, το θάνατο του Φραντ Μπέκενμπαουερ. Mm -hmm. Και νομίζω ότι το κείμενο του Ζάστρο είναι το, το καλύτερο. Βέβαια, τώρα τελευταία έχει ανεβάσει ένα για τον Κανίγια. Με τον... Ε, περιμένω να σα. Φε... Νομίζω. Κάνω ανοιχτή πρόσκληση στο Ζάστρο, αν ακούει, να βρεθεί στο ίδιο στούντιο με το σχέδιο Καρακάση για να κάνουμε <laughs> θεματική 30 λεπτά για τον Κλαούντιο Κανίγια. Mm -hmm. Εγώ θα κάθομαι σαν τον τύπο που δεν θυμάμαι το όνομά του που έκανε τι ειχογραφίε στο βιβλίο του Μπόρχη και του Σαμπάτο. Απλά θα ακούω. Mm -hmm. Δεν τίποτα άλλο. Θα γράφω σημειώσει και θα μιλάνε δύο μεγάλοι φιλόσοφοι για τον Κανίγια. 30 λεπτά είναι πολύ λίγο. Μπράβο. <laughs> 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 λοιπόν. Ε, ξεκινάει. <laughs> Όχι, γιατί θα διάβασα το γιο του Ανέμου που Όχι, περίμενε. <laughs> λοιπόν. Για τον Μπάουερ που λέει ότι Κέσσαρα, Σίζαρ Κάιζερ, ίδια λέξη σε διαφορετικέ γλώσσε, Ιούλιο Κέσσαρα και Φραν Μπέκεμπαουερ. Πέραν τη σημασιολογική ρίζα, οι λέξει έχουν ένα ακόμα κοινό σημείο, μια ακόμα διόρυτη διασύνδεση. Σε διαφορετικέ εποχέ, υπό διαφορετικέ συνθήκε και υπό διαφορετικό πρίσμα, καθένα καθόρισε την εποχή του, κατέκτησε όλα όσα έπρεπε να κατακτήσει και έμεινε στην ιστορία. Η οποία δεν ξέρει μόνο να εκδικείται, αλλά ξέρει και να αναγνωρίζει. Ο δικό μα Κάιζα ήταν βαβαρό μέχρι το μεδούλι, με αυτή τη σπάνια αίσθηση, την πρακτική ικανότητα να, να, φτάνει στο στόχο περνώντα από δεκάδε τενοπού, δίχω να το χάνει ποτέ από τα μάτια του. Ευγενή αλλά άκαμπτο, με εκείνο το εργασιακό ήθο των Βαβαρών που του κάνει να ξεχωρίζουν από του υπόλοιπου Γερμανού και με το περίφημο Μπεράλε που βέβαια έχει παρερμηνευτεί και εκτραπεί εξαιτία άλλων τεινών. Μιλάει για τον ηγέτη Μπεκεμπάου, μιλάει για την κλάση στο χορτάρι. Mm -hmm. Τον τοποθετεί ω έναν άνθρωπο που ήταν ικανό να καθορίσει ας πούμε, ένα σημαντικό αγώνα, ένα τελικό κυπέλου, ήταν στα 19 του γράφει ο Ζάστρο βασικό στο κέντρο τη άμυνα, σημαντικότερη και τη πιο δύσκολη ομάδα στη Γερμανία. Σε μια ομάδα θεσμό, σε ένα σύλλογο που έχει χαρακτηρίσει εποχέ και φιλοσοφίε μια ολόκληρη εποχή και εκείνο έπαιζε λίμπερο. Λίμπερο που σημαίνει ελεύθερο με ό,τι συνεπάγεται στο αθλητικό και ειδικά από το σφαιρικό πλαίσιο συγκεκριμένο όρο. Ένα όρο που επινόησε ο Κάλ Ράπαν τη δεκαετία του 30, το λίμπερο δηλαδή, mm -hmm. το έχουμε συζητήσει και εδώ για την αλυσίδα, για το περίφημο κατενάτσιο, και σε καιρού που το ποδόσιο υπερίσχυαν ε, τα τρελά τα επιθετικά συστήματα. Κάνει μια πολύ ωραία ε, ανάλυση ο ο Ζάστρο για τον Μπέκεν Έτσι, αθλητική πολύ και νομίζω ότι mm -hmm. ο κατάλληλο ιστορικό να μιλήσει για το, <laughs> για το, θέμα. Ήταν ένα παίχτη, παιδί που βασικά όταν. Ήταν ένα αμυντικό που λέγανε τώρα Α, μπορούν να κάνουν αυτό το πράγμα οι αμυντικοί. Ναι, Με, νομίζω. Ε, δεν ξέρω αν ήταν ο πρώτο, αλλά ήταν από του πιο χαρακτηριστικού. Ποιο χαρακτηριστικούς. Και έχει μείνει βέβαια και αυτό ότι έχει παίξει ένα, ολόκληρο, ένα ημίχρονο ολόκληρο ημιτελικού με δεμένο το χέρι γιατί είχε βγάλει το νόμο του. Ναι. Και αρνήθηκε να βγει. Μου αρέσει όποιος, το... όποιος, έχει βγάλει το νόμο του ξέρει που, πονάει <laughs> ναι. <laughs> Μου αρέσει <laughs> και το κλείσιμο <laughs> του Ζάστρου που λέει ότι έφυγε στα 78 με μια αλτή ανακοίνωση της οικογένειας το έκανε και αυτό με, με το γνωστό στυλ που συνόδευε σχεδόν μια παράμιλη καριέρα. Όντω, η αλήθεια είναι, θεωρώ ότι ο Μπέκεμπάουερ ερωτήτως δηλαδή μεταξύ του δεν τους, Και, και ποδοσφαιρικά δεν του συμπαθούν πολύ. Είναι, του συμπαθούν οι Γερμανοί, και αυτοί που συμπαθούν την εθνική Γερμανία. Σε ναι. δηλαδή. Δεν είναι κάποια ομάδα. Μια ομάδα αν είσαι οδέτερος, πιστεύω θα σε κερδίσει η Γερμανία. Αν ρωτά εμένα, όχι. Ναι. Θεωρώ ότι ο Μπέκεν Μπάουερ είχε μια επιρροή στο άθλημα πιο κάτω από τον Γκρόιφ αλλά σε τέτοιο επίπεδο. Δηλαδή, ναι, ένα άνθρωπο που έχει επηρεάσει το ίδιο το άθλημα. Σίγουρα και φαντάζομαι ότι επειδή δεν έχουμε. Δηλαδή και αθλητικά ήταν με... όσο έχω δει, έτσι. Μόνο με και τέτοια. Δηλαδή, τα λέμε, φου... αυτά... και, ναι, τέτοια. Φ... Τα λέμε αυτ... και ό,τι έχουμε διαβάσει. Φαντάσου να τον βλέπαμε κιόλα, να τον ζούσαμε. Φ φαινόταν ίδιο... ένα παίκτη τε τεχνικά και τακτικά άριστο για την εποχή του. Εντάξει, Επηρέα... πάνω κάτω mm. κύριος, ρε, παιδί μου. Ναι, και με στον αγώνα ε και τέτοια. Και επηρέασε το άθλημα και μετά ω προπονητή. Δηλαδή, είναι ένα τύπο ο οποίο. Το 1974 μνημονεύουν την ε, Ολλανδία με το ποδόσφαιρο που έπαιξε. Ο Μπέκεν Μπάουερ ήταν αυτό που κέρδισε απέναντι. Έδινε μία. Δηλαδή τον έχω δει τον τελικό εκείνο. Έδινε μία δυναμική στη Γερμανία. Ρε, παιδί μου. Δεν ήταν μια, έχει μείνει στο μυαλό ότι είναι οι άμπαλοι Γερμανοί και οι Ολλανδοί που πετούσαν. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή ήταν καλή η Γερμανία. Εντάξει, άμπαλε τώρα και να φτάσει στο τελικό του Μουντιάλ. Έτσι. Δεν γίνεται, αλλά. Ήταν ο προπονητή τη Γερμανία, εκείνο που ανέλαβε να ξαναφέρει ουσιαστικά την εθνική Γερμανία στο τόπο επίπεδο. Και το έκανε στου δύο τελικού που τον έναν έχασε και τον άλλον του τον έδωσε ο Κοντεζάλ. Σύμφωνα με αυτόν τον το Ο, ο, ο ανεκδίγητο διευθυντή <laughs> από το Μεξικό, Εντγκάρτο Κοντεζάλ. Να τα λέμε. Σε, κάθε περίπτωση οδήγησε τη Γερμανία σε δύο τελικού παγκοσμίου κυπέλου που ήταν Και γενικά νομίζω ότι ήταν μια φιγούρα και τη Bayern και τη Γερμανία λίγο ο. Honorary President, Honorary King ε, του, νομίζω του ποδοσφαίρου μας. Γενικά νομίζω είναι μέσα με στι δύο-τρει μεγαλύτερε μορφέ όλων εποχών στο ποδόσφαιρο τη Γερμανία. Ναι. Φαντάζομαι έτσι. Και χωρί να, να, το ξέρω, γιατί υποθέτω ότι τώρα που πέθανε μπορούμε να, μπορεί να διαβάσουμε και πράγματα άλλα. Και Ποτέ δεν θυμάμαι το όνομά του σε σκάνδαλα παρόμοια με άλλε μορφέ τη Γερμανία ναι. και τη Bayern που <coughs> έχουν κατακλέψει. <coughs> ναι, κάτι τέτοιο, α πούμε. <coughs> Νομίζω ότι. Δηλαδή, όντω αυτό που γράφει ο Ζάστρο, ότι την κλάση που, που έβγαζε στο γήπεδο και είναι και κάτι που είχε πει και ο Μπραν Κλαβ. Mm. τον έχω δει να μπαίνει σε εστιατόριο το ίδιο αρχοντικά μπαίνει όπω έπαιζε. Παιδί. Ναι, okay. είχε τέτοιο στυλ. Ωραία. Θέλεις λοιπόν. Ναι, να μα κάνει ένα αποχαιρετισμό και για Κλάουντιο Κανίγια. Γενέθλια, ο μεγάλο Κλάουντιο Κανίγια. Θε, ναι. Πε oh. μα λίγο για το γιο του Ανίγου, έτσι να κλείσουμε πιο ευχάριστα από του θανάτου. Ε, <laughs> <laughs> Εκτό από ότι είναι η αιτία. Την, για, για, τον, είναι ο παίκτη για τον οποίο δεν είναι ο Μαραντόνα, για τον οποίο το στηρίζω Ναι. Αυτό. Δηλαδή, μου άρεσε πάρα πολύ σαν Ήθελε να μοιάσει ποδοσφαιρικά στον Κλάουντιο Κανίγια. πολύ, αλλά αυτό ήταν γρήγορο. ναι. Δεν να δηλαδή ο, ο εγγονό του ανέμου. Όχι, όχι, εγώ στον άξονα. Ο γιο του άξονα είναι. ναι, ακούγεται λίγο περίεργο αυτό. όχι. ναι. Ωραία. Χωρί ιστορικά κονοτέσει. Μα δίνει τοποθέτηση τέλειο καρακάση. Και το μάλι έτσι. Ε, θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Μα βρίσκεται σε Spotify και Google Podcast, Facebook, Instagram και τα διάφορα. Κάλτσε παλιά, το τέλειο καρακάση. Και Δημήτρη Χρυσικό. Γεια σα.